Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσω τους απόψινους καλεσμένους για να μην χάνουμε και χρόνο με προλόγους. Είναι ο κύριος. Μπορείτε να κλείσετε, κύριε Παπαδημητρίου. Ποιος είστε? Ήρθατε τελευταίος, κάνετε και φασαρία. Είναι ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί μας από Naturalizé, από τη Νέα Δημοκρατία. Naturalizé είστε εσείς. Ναι, τι εννοείτε δηλαδή? Μεταγραφή είστε, Originale. Κάναμε άλλη δουλειά. Επομένως, δεν ήμασταν σε κόμμα. Naturalizé. Αλλά πάντως, τώρα που είμαστε, την κάνουμε full. Ναι. Λοιπόν, είστε υποψήφιος στο δυτικό, στο νότιο τομέα. Στο νότιο τομέα της... Τι, γιατί γελάτε, κύριε? Τον πήγες δυτικά. Όχι, δυτικά. Είχα το μυαλό μου εσάς, κύριε Καρυπίδη. Δεν με θέλει, δεν με θέλει. Είναι σαφές, δεν με θέλει. Είχα το μυαλό μου σε εσάς, κύριε Καρχημάκη. Είχα το μυαλό μου σε εσάς. Στο νότιο τομέα, λοιπόν, υποψήφιος. Ήσασταν βουλευτής στην προηγούμενη θητεία και υποψήφιος βουλευτής τώρα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Χριστόφορος Βερναδάκης. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Υποψήφιος στην πρώτη Αφιντών. Οι Βεζέντους αυτούς δεν ξεχνάω. Γιατί έτσι. Τους Naturalizé. Κύριος Μιχάλης Καρχημάκης. Βετεράνος του ΠΑΣΟΚ. Πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ από το τότε... Ορθόδοξο. Το Ορθόδοξο, κανονικό, ναι. Από τότε που το επέτρεπε η βιολογική μου ηλικία. Ναι, ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ. Δεν βαρεθήκατε, όχι, Όχι. Όχι. Ξέρεις τι χαρά είναι. Τι. Είστε στο... Δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα, για να μην ξεχνάτε. Κάνατε και μια εκδήλωση προχθές, είδα και κάτι φωτογραφία σε διάφορα site. Επιτυχημένη. Ποιον έχετε αντίπαλο εκεί, ποιο, εξωκομματικό εννοώ. Κυρία Γιαννακοπούλου. Α, Νάντια, ναι. Είναι καλά σας. Κατερινόπουλος, κύριος Δρούλιας, κύριος Μαθιώτης. Ο αστυνομικός. Τους υποψηφιούς μας. Καλό είναι να τους λέμε. Τους λέτε από μέσα σας, τους λέτε. Δεν πειράζει. Από μέσα μου. Το καταλαβαίνω αυτό. Ακούγονται. Ε? Άλλωστε, ο κύριος Καναλάκης. Ναι. Έρχονται και στις... Κάποιοι έρχονται και στις... Ο κύριος Καναλάκης τον είχα το πρωί στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι και μου θύμισε τα νιάτα μου, γιατί με λέγε Παναγιώτη. Παναγιώτης είναι το όνομά μου κανονικά. Το κανονικό, ναι. Ναι, το κανονικό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαδημητρίου, και από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας στο πρόγραμμά του να δώσει. Έχετε φαγωθεί, που θα βρείτε τα λεφτά, τι θα κάνετε, τι θα ράνετε. Το θέμα αυτό είναι, ή το θέμα ότι κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία, όπως λένε οι ίδιοι δηλαδή, ούτως ώστε να, να φέρει σε μια ισορροπία στα πράγματα. Ενώ οικονομικά, σε φτωχές οικογένειες και τα... Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχω εγώ με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας... Όχι που έχετε, που έχει το κόμμα σας, γιατί το κόμμα σας... Ναι, αλλά και προσωπικά θα έλεγα, διότι έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια. Έχουμε. Και σε μεγάλο βαθμό τα δύσκολα αυτά χρόνια ήταν γιατί όταν κάναμε κινήσεις που αφορούσαν τα δημοσιονομικά πράγματα, δηλαδή το Ταμείο του Κράτους, δηλαδή τελικά την τσέπη των φορολογουμένων, δεν ήμασταν όσο προσεκτικοί ή όσο ακριβείς, να το πω απαλά. Άρα το να επανέρχεται ο Τσίπρας με τέτοιες προτάσεις και χωρίς να τις κοστολογεί, διότι λέει ένα 5,5, το οποίο 5,5 να το εξηγήσουμε. Λέει ότι το πρόγραμμά του, νομίζω ο κύριε Βερναδάκη. Θα τα πει ο κύριε Βερναδάκη, φαντάζομαι. Είναι 5,5, τόσο είναι. Το κόστος του μέτρων. Το χρόνο. 5,5 δις το χρόνο. Λέει ένα 5,5 το οποίο δεν μπαίνει στον κόπο να μας το εξηγήσει. Πόσα το αναλύει και από ένα πρόχειρο υπολογισμό να κάνει κανείς, εν τω μεταξύ τον έχει κάνει και το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, βγαίνουν πολλά παραπάνω. Αλλά προσέξτε, αυτό που εμένα με ενοχλεί δεν είναι διότι το να δώσεις, το να μοιράσεις, όταν είσαι πολιτικός, άντε να αφήσω τον λαϊκισμό που αυτό περιλαμβάνει, αλλά ας πούμε ότι μοιράζεις. Θέμα είναι ότι πρέπει να τα πάρεις. Περιμένει ο λαός μια ελπίδα από αυτόν που έρχεται, εντάξει, να του μιλήσει. Το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι δεν είναι? Κύριε Χατζή, το καταλαβαίνω. Για το αύριο, για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του, η καθημερινότητά του. Και βλέπει έναν πολιτικό αρχηγό που του λέει ένα, δύο, τρία, πέντε και σου λέει: Οκ. Το ακούω. Αυτό λέει. Τους καταλαβαίνω και εκείνους που το ακούν. Καταλαβαίνω και τον Τσίπρα που το λέει. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι, εκτός το ότι δεν είναι σωστοί οι αριθμοί, αλλά άσε να τους βρούμε τους σωστούς αριθμούς. Τώρα, εδώ, σήμερα το βράδυ θα τους βρούμε. Αλλά το θέμα είναι, δεν λέει από πού θα τα πάρει. Έχει φτιάξει ένα επιχείρημα το οποίο είναι έολο μέχρι αηδίας. Ποιο εννοείται? Λέει το επιχείρημά του, θα το πει ο κ. Βαρδάκης, φαντάζομαι, ότι μα εσείς κάνατε απευθείας αναθέσεις. Άρα, να τα λεφτά υπάρχουν. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, οι αναθέσεις που έγιναν για λόγους πολύ σημαντικούς. Κυρίως επειδή είχαμε την πανδημία. Επειδή έπρεπε να φτιαχτούν γρήγορα πράγματα στα νοσοκομεία. Για όλους αυτούς τους λόγους. Δεύτερον,
αυτά δεν είναι ότι τα έχει και σε περιμένουν να τα ξοδέψει. Θα χρειαστεί να βάλουν φόρου. Και επιπλέον και εκεί είναι που πια λέω: δεν θέλω να ξαναδώ το ίδιο έργο. Έκανα καριέρα με τα μνημόνια. Δεν θέλω να ξαναδώ την ίδια κατάσταση. Διότι αυτό με το που θα το δούνε έξω. Γιατί μας παρακολουθούν. Όχι ειδικά την Ελλάδα μόνον. Παντού. Αλλά επειδή η Ελλάδα έχει κάνει τις βλακίες της, θα είμαστε οι πρώτοι που με το που θα μας δουν να μπαίνουμε σε αστάθεια στα δημόσια οικονομικά πράγματα, θα αρχίσουν τα κακά reports, θα αρχίσουν οι εκθέσεις, θα αρχίσουν οι εκβιασμοί, οι πιέσεις. Δεν πρέπει να το υποστούμε αυτό. Κύριε, εντάξει, το επομένως, κατάλαβα, τελειώνω, σας καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι αυτό είναι δείγμα, και μετά τη συζήτηση θα σας πω αν πιστεύω ότι είναι και απόδειξη, μιας έλλειψης θάρρους με την αλήθεια και ένα πράγμα το οποίο, με συγχωρείτε, ουκ ανδρός οφού. Διότι πέρασε από το 15 ο Αλέξης Τσίπρας, πέρασε από το τι σημαίνει να μην τα καταφέρνεις με τις αγορές και να σου την πέφτουνε. Έχουμε μπροστά μας μία βαθμίδα αξιολόγησης να την πάρουμε επιτέλους, να ξαναγυρίσουμε σε μία σωστή θέση που είμαστε κατά κάποιο τρόπο ήδη. Είναι μια ευκαιρία, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Κύριε Βερναδάκη, η βασική κριτική που γίνεται είναι για το κόστος αυτού του προγράμματος, που αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι ότι, και εσείς θα μπορούσατε να πείτε το και παραπάνω, τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι εσείς έχετε κάνει ένα πρόγραμμα, θέλετε να δώσετε αυτά τα λεφτά, προφανώς θα είστε υπόλογοι αύριο το πρωί γιατί δεν τα δώσατε. Είναι απλά πράγματα δηλαδή, έτσι δεν είναι δύσκολα. Όμως, πραγματικά η μείωση αυτού του ειδικού φόρου στα καύσιμα, που καλώς λέτε να την κάνετε, είναι ένα 1.800 περίπου το χρόνο. Η επιστροφή των αναδρομικών είναι 800 εκατομμύρια, η αύξηση των συντάξεων είναι 1%, 1.100, 1.490 είναι, ξέρω εγώ, το ΦΠΑ, 1.300 είναι η μισθή, γιατί είναι 13 δις... Έχετε το λογαριασμό τώρα. Τώρα έχετε περάσει πολύ τα 5,5 που είναι. Όχι, είμαστε στα 4,5, τα μετράω εγώ. Ναι, για συνεχίστε. 4,5 είναι... Πώς είμαστε, είναι τόσο, το κόστος δαπάνησης, το κόστος δαπάνησης υγείας, το 7% του ΑΕΠ είναι 4.600 και το κόστος αύξησης δαπανών στην παιδεία στο 5% είναι 4.300. Υπάρχει ένα ζήτημα... Δεν είναι παραπάνω, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες δαπάνησεις. Μιλάμε για παραπάνω. Λέω παραπάνω τι λέει εδώ. Τι λέει, εδώ... Όχι σε απόλυτους. Όχι, πόσο κάνει αυτό. Ωραία. Εγώ το έχω, γιατί είναι και κάτι 500 και 400. Ναι. Θα απαντήσω συνολικά. Ναι. Λοιπόν, δεν τα βάζω. Είναι 982 εκατομμύρια η επαναφορά της 13ης σύνταξης του 19. Γιατί και θα δώσετε και τα αναδρομικά. Τέλος πάντων, είναι ένα νούμερο αρκετά υψηλό, που εγώ δεν θα σας ρωτήσω πού θα βρείτε τα λεφτά. Αυτό είναι λογικό που θα τα βρείτε. Από φόρους θα τα βρείτε. Αλλιώς από πού θα τα βρείτε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ε? Να απαντήσω. Από φόρους θα τα βρείτε. Ναι, ναι. Να απαντήσω. Για να απαντήσετε, λοιπόν, σας ρωτάω. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι. Γιατί άλλη πηγή δεν έχουμε. Λοιπόν, ναι. Συνοπτικά. Είδατε λοιπόν πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αναγκασμένη σήμερα να κάνει μια κριτική στην αντιπολίτευση. Έτσι. Αύριο εσείς. Ναι, να δούμε το πρόγραμμά της. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει είναι ένας τετραετής απολογισμός προπραγμένων και είναι εξόχως απογοητευτικός. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι. Είναι περισσότερα, είναι 5,5 δις περισσότερα από αυτά που δίνονται σήμερα. Γιατί και σήμερα κάτι δίνεται. Έτσι. Δεν είναι ότι σήμερα έχουμε μηδενική. Λοιπόν, τρίτον. Θα απαντήσουμε στα μεγάλα προβλήματα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι... Με συγχωρείτε, θα κάνω, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, μπορώ, ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως, ναι, ναι. Το 1.300, ας πούμε, που είναι στα... για τις μισθούς του δημοσίου, δεν είναι παραπάνω αυτά που δίνουν. Είναι τελείως παραπάνω. Δεν έχουν να κάνουν με το σήμερα. Από... Όπως, ναι, και το 1.800. Είναι παραπάνω από αυτά που δίνονται σήμερα. Όχι. Είναι παραπάνω. Ναι. Είναι ένα δις. Είναι ένα δις 300 αυτό και 2 δις τα άλλα. Ναι. Είναι 3,5-4 δις. Δεν δίνονται σήμερα. Ωραία. Για να πεις. Μισό λεπτό. Είναι πολύ άχαρο. Ναι, να απαντήσω όμως. Όχι, με συγχωρείτε, το ρωτάω. Γιατί θέλω να το ρωτήσω στον κόσμο. Σωστά το ρωτάτε, αλλά αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ άχαρο να θέτουμε το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα χρήματα για την αποκατάσταση μιας στοιχειώδους μισθολογικής ισορροπίας σε γιατρούς και δασκάλους. Δεν το λέω για εσάς. Όχι, δεν ρώτησα καθόλου. Μισό λεπτό, μπορώ. Ναι, εγώ δεν ρώτησα πού θα τα βρείτε. Ναι, ναι. Είναι γνωστό πού θα τα βρείτε. Μα απαντώ στον κύριο Παπαδημητρίου. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Συγγνώμη, βεβαίως. Και θέτω ένα πολιτικό πλαίσιο. Συγγνώμη, δηλαδή. Θέλω να θέσω ένα πολιτικό πλαίσιο. Το πολιτικό πλαίσιο είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση στα μεσαία και λαϊκά νοικοκυριά.
Έχουμε δυσβάστακτη ακρίβεια, έχουμε πληστηριασμούς, έχουμε μείωση του κοινωνικού κράτους, έχουμε μισθούς δασκάλων και καθηγητών στα 600 και 700 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Για τους μισθούς του δημοσίου που λέτε, είναι καθυλωμένοι εδώ και 13 χρόνια, όταν έγινε μία μείωση 35% με υποστελεχωμένο δημόσιο, με παγώματα των εξελίξεων και ούτω καθεξής. Και σύνοτι κόπηκε από το δημόσιο τα δώρα και οι μισθοί, έτσι. Και εσύ, βεβαίως, εννοείται. Είναι 35 με 40% η μείωση των μισθών. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με βάση τα μνημόνια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον υποτίμησης της εργασίας, υποτίμησης του κοινωνικού κράτους, τεράστιας ακρίβειας. Και το ερώτημα τώρα είναι, όταν είναι να κάνουμε απαλλαγή στα funds, απαντώ στον κύριο Παπαδημητρίου, όταν είναι να κάνουμε φοροαπαλλαγή στα funds της τάξης των 58 δις, αυτά τα funds τα οποία εμπλέκονται στους πληστηριασμούς, εκεί δεν υπάρχει ερώτημα. Εκεί δεν είναι νόμος. Επειδή εσείς το ψηφίσατε. Όχι, νόμος. Δεν έχετε βάλει στο νόμο που ψηφίσατε. Εσείς το ψηφίσατε. Για την φοροαπαλλαγή στις μεταβιβάσεις των δανείων, εσείς το ψηφίσατε. Δεν έχετε βάλει τέτοιο ποσό. Πού το βρήκατε το ποσό? Τα 58 δις που απαλλάξατε με νόμο, με την νομοθετική σας ρύθμιση, καθόλου. Τα φάντσα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κύριε Βερναδάκη, εσείς με νόμο επιτρέψατε και είπατε ότι πρέπει να μεταφερθούν. Εσείς βάλατε. Νόμο, εμείς τα έχουμε κάνει. Με νόμο, δεν βάλατε τη διάταξη. Εσείς βάλατε τη διάταξη ότι θα γίνει αφορολόγητα. Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά. Συγγνώμη. Αλλά το 58 δεν προκύπτει έτσι. Συγγνώμη. Όχι, προκύπτει διότι τόσο είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι για δεύτερη φορά σε συζητήσεις που κάνουμε, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχετε ενημερωθεί ότι ψηφίσατε ένα πτωχευτικό, ότι ψηφίσατε τη διαδικασία με τους πληστηριασμούς. Ψηφίσατε τη διαδικασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν είναι. Μισό λεπτό. Μην το χάσουμε. Να κλείσω. Εγώ έκανα ένα σχέδιο, δεν μου απαντήσατε. Σε τι πράγμα? Είπα ότι εγώ δεν ρωτάω. Πού θα τα βρείτε? Από ποιο σιρτάρι? Μα και εγώ απάντησα καταρχήν ότι είναι αναγκαίο να το κάνουμε. Ναι, είναι αναγκαίο. Κατά συνέπεια, μιλάτε για φορολόγηση. Ναι, μιλάμε για φορολόγηση. Βεβαίως. Μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών που έχουν οι εταιρείες ενέργειας και τα διελιστήρια. Φτάνουν και παραφτάνουν. Γιατί τα κέρδη τα οποία είχαν τα διελιστήρια φέτος, ξέρετε σε τι ύψος ανέρχονται. Τα καθαρά κέρδη. Πόσα δις είναι αυτά? Για πετε μας, κύριε Παπαδημητρίου, πόσα δις είναι αυτά? Πείτε μου, λοιπόν, απαντήσω, όχι, θέλω να μου. Τώρα δεν θέλετε να με διακόψετε, αλλά όταν όμως σας είναι το συγκεκριμένο ερώτημα, δεν θέλετε να με διακόψετε. Όταν. Να κλείσω όμως με αυτό, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι άχαρη αυτή η συζήτηση. Πόσα θα πάρετε, θα γίνει αναδιανομή. Όχι, μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Πείτε μου, πόσα θα πάρετε από τα δηληστήρια. Δεν ξέρω πόσα θα πάρουμε, ανάλογα με τη φορολογία. Λέτε ότι θα ρεφάρετε με αυτά. Πείτε πόσα θα πάρετε. Μια στοιχειώδης αναδιανομή εισοδημάτων, φορολογίας. Μια στοιχειώδης. Δεν ξέρω πόσα θα πάρουμε, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να πάρουμε. Μπορώ να σας πω εγώ πόσα πρέπει. Όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Ξέρω όμως ότι όταν μιλάτε για τα 5,5 δις, όταν μιλάμε για 5,5 και 6 δις, κύριε Βερναδάκη, εν πάση περιπτώσει πολύ εύκολα με μια στοιχειώδη αναδιανομή μπορούν να βρεθούν. Και μιλάτε, όχι, περιμένετε. Και να κάνω και μια τελευταία παρατήρηση. Αφήστε τον κύριο Παπαδημητρίου. Μιλάτε και σας ρωτάω το εξής. Μιλάτε ότι θα πάρετε χρήματα από τα υπερκέρδη. Αναρωτηθήκατε δημόσια πριν από λίγο πόσα κέρδη έχουν. Πόσα υπερκέρδη, να μιλήσουμε για τα υπερκέρδη. Άλλο. Πόσα υπερκέρδη έχουν. Ένα λεπτό. Πόσα δύσει. Εσείς θα το πείτε. Πόσα δύσει. Εσείς κάνετε την πρόταση. Εσείς πρέπει να μας πείτε. Πάρα πολλά. Έχουνε. Είναι πάνω από 100 δις. Όχι, δηλαδή. Πάνω από 100 έχουν. Πάνω από 100 δις έχουν. Τα μονοπόλια σε εταιρείες ενέργειας και διελιστήριων είναι τόσο. Τα διελιστήρια έχουν υπερκέρδη 100 δις. Παραπάνω. Παραπάνω είναι. Εγώ κρατώ αυτά, το 100. Αυτά μπορούν να φορολογηθούν. 100 δις δεν έχουν ένα δις κέρδος. Πόσα δις έχουν. Πόσα δις έχουν τα οποία μπορούν να φορολογηθούν. Ένα δις κέρδος έχουν. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε, αλλά είναι τσιπρονόμιξ. Καλά λέω εγώ ότι έχουμε μπει σε περίοδο τσιπρονόμιξ. Είναι πολλά, δεν είναι. Εντάξει. Μα με συγχωρείτε δηλαδή. Μπορούμε λοιπόν να χαρτοδοτήσουμε μια στοιχειώδη αναδιανομή. Με μια στοιχειώδη λοιπόν αναδιανομή, με ένα πλαφόν στο κέρδος των εταιριών ενέργειας, μπορούμε να κάνουμε μια. Λοιπόν, να κάνω και μια τελευταία μια τελευταία παρατήρηση. Ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο διαχείρισης. Η Νέα Δημοκρατία η οποία παρέδωσε μια χρεοκοπημένη χώρα. Ωραία. Και παρέλαβε 37 δις. Και τώρα ισχυρίζονται ότι έχουν 40 στα ταμεία. Έτσι λένε εδώ που έρχονται. Να το δούμε. Πού να σας πω τώρα. Σας θυμίζω ότι και το μαξιλάρι των 37 δις. Τι να δούμε, δημόσια είναι τα στοιχεία. Ναι. Κύριε Καρχημάκη, αυτό θα το δούμε πολιτικά. Τα 37 δις τα αμφισβητούσατε ότι. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Καθόλου δεν ήταν αυτή η αμφισβήτησή μας. Ποια ήταν η αμφισβήτηση? Σέβομαι τον συνομιλητή μας. Είδα, διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το διάβασα. Είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να ομολογήσω δημοσιογραφικά, θα το πω,
ότι είναι μελετημένο, είναι δηλαδή ζυγισμένο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που να σου δίνει απορίες, μα πώς τι άλλο θα γίνει αυτό. Είναι ζυγισμένα τα πράγματα. Το διαβάσατε, κύριε Παπαδημητρίου? Αρκετά. Να το διαβάζετε. Και του ΣΥΡΙΖΑ και το δικό σας και του κύριου Βαρουφάκη. Και του ΣΥΡΙΖΑ το διάβασα, παρόλο ότι 50 πυκνογραμμένες σελίδες. Εδώ είναι του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα, σας το δώσω εγώ με αναλύσεις και με νούμερα. Το έχω και εγώ αποθηκευμένο. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Καρχημάκη. Ως εγκυκλοπαιδικό δηλαδή κείμενο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορώ να πω εγώ ανετά, ας πούμε, γιατί όπως είπα, πολύ μετρημένο το πρόγραμμά σας, δεν έχει υπερβολές. Με βάση το οποίο μπορεί αύριο το πρωί να έρθει να σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το συγκρίνετε με του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα, έχετε πάρα πολλά κοινά, μην σας πω τα περισσότερα. Και να σας πει, κοίταξε, κουμπώνει αυτό εδώ, ελάτε να κάνουμε κυβέρνηση. Τι διαφέρετε? Μα τι λέτε τώρα, κύριε Χατζημαρκάκη, ούτε που σας διακόπτω. Γιατί περίμενε να το βγάλει το Πασόκ, πήγε μετά ο Τσίπρας, πήρε 4-5 για να του κάνει την πρόταση από το Λαύριο. Δεν είναι εδώ. Στα μεταλλεία μέσα θα τα βρούνε. Λοιπόν, ορίστε. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Κύριε, το πρόβλημα ποιο είναι? Έχουμε πει εξ αρχής τα εξής. Ότι εδώ έχουμε δύο μοντέλα εξουσίας. Μάλιστα. Τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Επί 10 χρόνια στηρίχτηκαν πάνω και ιδίως στις καταγγελίες για το μνημόνιο. Κατήγγειλαν το Πασόκ, λαϊλατήθηκε το Πασόκ σε μία λογική ότι έπρεπε να φύγει για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Επειδή εγώ, μαζί λοιπόν, έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ, ναι. Σας χρησιμοποίησα εννοείται, στο ρεπορτάζ, σας χρησιμοποιώ την καλή για το λέω, για να δούμε πώς έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, πάμε αυτά, πάμε τώρα. Και τα λέμε για να μην τα ξεχνάμε. Τα είπαμε. Γιατί δεν σας έφταιγε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Φταίγαν άλλοι παράγοντες. Λέω λοιπόν, ναι, πάμε τώρα. Εγώ δεν τα αρνιέμαι. Όχι, μα αφού ούτε το κάνω. Αφού μου έχετε δώσει συνέντευξη για αυτό. Τα παραγράφω αυτά που έχω. Ναι, δεν είναι θέλω, ναι. Επί 10 χρόνια αυτά τα δύο κόμματα πάτησαν πάνω σε μια αντιμνημονιακή πολιτική έτσι ώστε να λαϊλατήσουν το Πασόκ. Τη στιγμή που εφαίρμοσαν μνημόνια, έτσι. Βεβαίως. Έρχονται λοιπόν τώρα και με τη λογική ότι από την ώρα που θα έφευγε το Πασόκ τα πράγματα θα γινόταν καλύτερα. Δεν έγιναν. Γιατί έπρεπε να φύγει το Πασόκ, γιατί δεν τα κάνει καλά και έπρεπε να τα κάνουν καλύτερα. Έγιναν καλύτερα? Όχι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2016 άκουγα τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, για να φτάσουμε στα αναπτυξιακά επίπεδα του 2011 θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις 80 δις. Λέω λοιπόν εγώ, από την ώρα που μετά το 11 μέχρι το 15 μέχρι το 16 χρειάζονται για να φτάσουμε στη χρονική περίοδο του 11 80 δις, τότε γιατί έφυγε το Πασόκ? Δεν είναι, το λοιπόν, πρέπει να ρωτήσετε άλλους. Λοιπόν, το λέω λοιπόν. Μπορεί να ρωτήσετε και. Μπορεί να ρωτήσετε. Έφυγε το Πασόκ. Συγγνώμη. Πότε πρέπει έφυγε, να ρωτήσετε. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Βενιζέλο. Πρέπει να ρωτήσετε, κύριε Μιχάλη. Πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Βενιζέλο που είναι συνταγματολόγος και τα ξέρει γιατί έφυγε. Καταλάβατε. Ναι, μα το Πασόκ κυβερνούσε όμως. Όχι, το λέω επειδή ξέρει. Αλλά. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Και το Πασόκ. Και, ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Έπεσαν πάνω στο Πασόκ ότι δεν τα έκανε καλά. Ωραία. Τα κάνατε. Κυβερνούσατε μαζί τα με την κάνατε. Ναι. Κύριε... Είχα διαφωνήσει τότε, αλλά εμπάνω... Κύριε Καρχημάκη, τα κάνατε εσείς... Διαφωνήσατε, τα κάνατε εσείς καλύτερα από το 2015 μέχρι το 2019 και τα έκανε καλύτερα η Νέα Δημοκρατία από το 2019 και μετά. Μου απαντάτε άλλο. Ένα λεπτό τώρα θα σας δείξω κάτι. Μισό λεπτό. Θέλω να πω λοιπόν, να καταλήξω σε αυτό που λέτε. Επιτέλους. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς με το πρόγραμμά μας δεν ερχόμαστε να πάμε να κολλήσουμε σε κάποιον, ερχόμαστε να είμαστε οι πρωταγωνιστές, γιατί ακριβώς αυτά τα δύο μοντέλα δεν ανταποκρίθηκαν. Μάλιστα, το κατάλαβα πολύ. Λοιπόν, τι λέμε, ελάτε να συζητήσουμε, το ξέρουμε. Εάν συμφωνείτε, για να δούμε τι λέει και η κοινή γνώμη. Εμάς επισπεύδοντες, παίρνοντας την τρίτη εντολή, γιατί είμαστε έτοιμοι από τη μία, Αγγελική. Τον κύριο Μητσοτάκη να λέει: εγώ θα την καταθέσω, λοιπόν, θα την πάρω. Θα κάνω μια προσχηματική διερεύνηση. Κύριε Καρχημάκη, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Μην αναρωνόμαστε. Εγώ δεν κάνω κυβέρνηση. Μην αναρωνόμαστε με ένα σχηματισμένο. Κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ. Πάω να σας δείξω τώρα το Ευρωβαρόμετρο. Ζητώ συγγνώμη που βγήκε στο Μέγκα απόψε νωρίτερα.
Έλα, Αγγελική, να δείξουμε τις κάρτες. Όχι, έτσι. Περιμένετε, περιμένετε. Παρακαλώ. Πρόθεση ψήφου, λοιπόν, να το δούμε αυτό. 29,3 η Νέα Δημοκρατία, 23 το ΠΑΣΟΚ, 8,9 το... 23 το ΣΥΡΙΖΑ, 8,9 το ΠΑΣΟΚ, 5,5 ΚΚΕ, 2,6 είναι η Ελληνική Λύση, 3,7 το ΜέΡΑ25, 1,2 είναι, δεν βλέπω... Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας, της κυρία... Ναι, ναι, Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, να δούμε. Πάμε στην επόμενη... Ναι, ναι, εκτίμηση ψήφου, λοιπόν. Είναι 35,4 η Νέα Δημοκρατία, 27,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,7 το ΠΑΣΟΚ, 6,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,2 ο κύριος Βελόπουλος, 4,5 ο κύριος Βαρουφάκης, 1,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 1 και 0,4 κτλ. Αυτό είναι. Έχουμε παράσταση νίκης. Έχουμε παράσταση νίκης, 71-19-2-1. Λοιπόν, αυτή είναι η παράσταση νίκης και έχουμε, μου είπες Αγγελική, και τα προβλήματα. Ποιο θεωρούν πιο σημαντικό? Σημαντικό πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία, είναι η ανεργία, είναι η πολιτική και το πολιτικό σύστημα, η εξωτερική πολιτική, είναι ελάχιστα εκεί. Είναι η ανεργία, λοιπόν, και... Ναι, για να δούμε για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτοδύναμες ή κυβερνήσεις είναι... δεξιά μου να κοιτάω. Υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων το 51%, υπέρ των κυβερνήσεων 47%. Μοιράζονται, νομίζω. Είναι ακριβώς στη μέση αυτό. Δεν νομίζω ότι... Και να δούμε και την παράσταση νίκης. Τι δείξαμε, τι δείξαμε. Ναι. Τι δείξαμε την παράσταση νίκης. Αυτά. Λοιπόν... Να σχολιάσουμε, να ξεκινήσω από τον κύριο Βερναδάκη, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή το γύρο της συζήτησης. Έκανα μια παρατήρηση, περίμενα για τα προηγούμενα. Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε για αυτό τώρα, κύριε Παπαδημητρίου. Και αυτό θέλετε, είναι... Αλλά όχι, όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, ο κύριο Βερναδάκης. Ας περιμένει, θα αντιπλήσετε μετά, φεύγοντας. Μετά, ή θα μου πει ότι δεν απήντησε. Δεν είναι, θα το όχι, πούμε στο τέλος, θα σας δώσω τη δυνατότητα. Άμα είναι έτσι. Κύριε, κλείστε τα ακουστικά, παιδιά, γιατί ακούω εσάς τους θορύβους και δεν είναι ωραίο αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Βερναδάκη. Βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις, σε όλες δηλαδή τελευταία, δεν, και επειδή έχετε μεγάλη πείρα σε αυτόν τον τομέα. Γιατί είναι η δουλειά. Δεν ήταν ευρωβαρόμετρο πάντως αυτό, ήταν μέτρο ανάλυσης. Μέτρο ανάλυσης. Ναι, ναι. Το βαρόμετρο είπα. Α, η βαρόμετρο. Ναι, όχι, δεν είπα ευρωβαρόμετρο. Όχι. Ναι, ναι. Τις, που το βγάζουν κάθε μήνα, κάθε πότε το βγάζουν. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα. Και παρόμοιες είναι και οι άλλες εικόνες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δεν σας φέρνει μπροστά, δηλαδή. Παιδί μου, θα μπορούσε κανείς να πει με την αντιπολίτευση που κάνετε, με τα προγράμματα, με το ένα με το άλλο, ότι, πάση περιπτώσει, θα μειωθεί αυτή η διαφορά πάρα πολύ και να περάσετε και την κυβέρνηση, δηλαδή, γιατί όχι. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θέλετε να... Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση να συζητήσουμε επί των δημοσκοπήσεων. Όχι, τώρα επί του το γεγονότος, τι είναι αυτό που πιστεύετε εσείς, δεν μπήφει τον κόσμο σε αυτά που λέτε. Αυτό θέλω να μάθω. Αυτό όμως στηρίζεται, αυτό είναι ένα συμπέρασμα που στηρίζεται σε μια δημοσκόπηση. Γι' αυτό, να, το έχουμε τίποτα άλλο. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές οι οποίες θα κριθούν τις τελευταίες 10 μέρες. Και δεν το λέω, αιρετικά, δεν το λέω για να αμφισβητήσω δημοσκοπήσεις. Το λέω διότι πλέον είναι τόσο βαρύ το κοινωνικό κλίμα και είναι τέτοια η γενικευμένη απογοήτευση και ο ατομικισμός πολλών ανθρώπων, ώστε πραγματικά έχουμε μπει σε μια σφαίρα η οποία δεν μπορεί με αυτά τα εργαλεία, τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι 90s, είναι ξεπερασμένα πια σε πολύ μεγάλο βαθμό εργαλεία και υπάρχουν άλλα εργαλεία πια, ας πούμε, με τα οποία σε όλο τον κόσμο γίνεται καλύτερα αυτή η μέθοδος εκτίμησης, να το πούμε. Εσείς τα χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία? Προφανώς όλα τα χρησιμοποιούμε. Εσείς είστε επιστήμονας της τέτοιας. Τι εννοείται τώρα? Τι λένε εκείνα? Εντάξει, λένε σχετικά διαφορετικά πράγματα. Λένε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άδειλη, ένα άδειλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν ξέρουμε και αν θα συμμετάσχει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δεν υπάρχει αυτό που ξέραμε παλιότερα, ότι μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με ασφάλεια, σχετική ασφάλεια, έστω ένα μήνα πριν τις εκλογές, 20 μέρες πριν τις εκλογές, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή, είναι θέμα εποχής, δεν είναι θέμα εγκυρότητας. Έχουμε μπει σε μια εποχή όπου όλα αυτά τα εργαλεία είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένης, να το πούμε έτσι, δυνατότητας καταγραφής. Καταγραφής. Προφανώς. Είναι μια εικόνα, έτσι, δείχνει μια εικόνα. Αν θέλαμε να την αξιολογήσουμε περισσότερο ποιοτικά, θα σας έλεγα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της μεγάλης δυσπιστίας
που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εκλογικό σώμα απέναντι στο πολιτικό σύστημα γενικά. Κουβαλάει το μερίδιο της ευθύνης του και στο τα γεγονός, λάθη του και όλα, ναι. Στο γεγονός ότι σε αυτή τη γενικευμένη κρίση αντιπροσώπευσης που υπάρχει δεν πείθουμε πια όλα τα πολιτικά κόμματα ότι η ζωή στις 22 Μαΐου θα είναι καλύτερη. Αυτό είναι μια πολιτισμική αλλαγή βαθιά, την οποία και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός και πώς το σχολιάζετε το γεγονός ότι παρατηρείται μια αύξηση του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη? Το παρατηρούμε και το βλέπουμε και στην κοινωνική μας ζωή αυτό. Εγώ δηλαδή το βλέπω και στο ραδιόφωνο που εργάζομαι, από τα μηνύματα μου στέλνει ο κόσμος, έτσι. Αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι δύο κόμματα αριστερά. Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το κανονικό κόμμα της αριστεράς, δηλαδή ουσιαστικά. Είναι και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος προσεγγίζει αυτές τις λογικές και αυτή τη ρητορική με άλλο τρόπο. Αυτοί οι δύο βλέπω, ας πούμε, τώρα έχει 6,6 το ΚΚΕ και 4,5 το Μέρα 25. Πριν από λίγο καιρό το Μέρα 25 έμπαινε, δεν έμπαινε. Τώρα πάει για μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που βλέπω εδώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να. Καταρχήν όλα αυτά μένουν να επιβεβαιωθούν. Ας κρατήσουμε. Εντάξει, εγώ δεν σας υπογράφω χαρτιά. Ας κρατήσουμε αρκετές επιφυλάξεις, αλλά άμα έπρεπε να κάνω ένα σχόλιο, θα έλεγα ότι σε αυτή την γενικευμένη δυσαρέσκεια και κρίση εμπιστοσύνης θα κερδίσουν κόμματα τα οποία θα δείξουν όσο γίνεται πιο σαφή, να το πω έτσι, αντισυστημισμό. Θα κερδίσουν είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Είναι ευνοϊκό το πεδίο. Αντίθετα, όσο. Και αυτό είναι και μια πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόκληση, γιατί μου λέτε γιατί δεν το μετασχηματίζει. Η αλήθεια είναι ότι θα περίμενε κανείς με τόση ένταση που κάνετε την αντιπολίτευση, και καλά κάνετε, αυτό είναι και ο ρόλος σας, δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανένας. Θα περίμενε κανένας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερα, και θα έλεγα επίσης ότι και εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης κρίσιμης θα μπορούσατε να έχετε ξεπεράσει και την αναμέτρηση. Πιστεύω ότι αυτό το στοίχημα θα. Χωρίς να λέω ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί στις κάλπες. Σωστό. Μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Για να παραξηγηθούμε. Για να το κλείσω εδώ, εγώ πιστεύω ότι πια οι σημερινές συνθήκες γενικότερα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και η δυνατότητα αυτών των εργαλείων να τα προσεγγίζουν έχουν αλλάξει. Ναι. Πιστεύω ότι οι εκλογές είναι θέμα πια ως προς την αποτύπωσή του στην τελική, είναι εκλογές του τελευταίου δεκαπενθημέρου. Για το ΣΥΡΙΖΑ, που ο στόχος του είναι να είναι πρώτο κόμμα, θα πρέπει να παντρέψει δύο πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να παντρέψει ένα ρεαλισμό και μια σοβαρότητα στην εφαρμογή με έναν ριζοσπαστισμό. Ναι, δηλαδή ότι δύσκολο. Πρέπει να κάνει πράγματα, δύσκολο, δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Πολύ δύσκολο. Αλλά πάντως με το πρόγραμμα σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καρχημάκη, βλέπουμε διψήφιο, που αυτό μπορεί να, όπως είπαμε, να είναι περισσότερο, μπορεί και λιγότερο, δεν το ξέρει κανείς, αλλά μάλλον προς τα πάνω πάτε. Έτσι πιστεύετε? Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό που βλέπω καθημερινά στον δρόμο που κυκλοφορώ, στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, στις συγκεντρώσεις που γίνονται, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί σε αυτό που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι δεν απαντούν, δεν ξέρουμε αν θα πάνε να ψηφίσουν ή αν θα πάνε να ψηφίσουν, πού θα κατανεμηθούν. Σίγουρα αυτοί οι ψηφοφόροι δεν θα κατανεμηθούν στο πρώτο κόμμα, με το οποίο γνωρίζουν τι πολιτική έχει ασκήσει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ένα κόμμα που ανέχτηκε την ακρίβεια, ανέχτηκε την ασυδοσία στην αγορά, ανέχτηκε την καταπάτηση της διαφάνειας με τις απευθείας αναθέσεις, και επειδή άκουσα ότι αυτές έγιναν λόγω πανδημίας, η πανδημία έκλεισε, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου συνεχίζουν να είναι σε ισχύ και σε εφαρμογή, και να ακολουθείτε ο ίδιος δρόμος της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Αυτά τα λέτε και τα ξαναλέτε, αλλά δεν ξεκολλάτε από εκεί. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά εμείς καλούμε να συζητήσουμε επί προγραμματικών θέσεων. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε συνεπείς σε αυτά που θα πούμε. Και λέμε πράγματα που δεν τα λένε. Μιλάει κανένας για κατάργηση
της προσωπικής διαφοράς της συντάξης. Κύριε Μάκη, δεν σας ρώτησα γι' αυτό. Παρακαλώ. Εγώ εδώ έχω μια σειρά. Ωραία. Θέλω να κάνω ρωτήσεις, που μου σας ρώτησα λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω λοιπόν, θα κρυθούμε. Θα πάμε σε αυτά ξεχωριστά. Θα κρυθούμε με βάση το πρόγραμμά μας και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό το ποσοστό δεν ισχύει. Θα είναι παραπάνω, πιστεύω. Πολύ προς τα πάνω. Δηλαδή πόσο να βάλω, άλλο 12-13. Πολύ παραπάνω. Δεν μπορώ να το αποτυπώσω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που βλέπω στον δρόμο. Πολύ παραπάνω, το πολύ παραπάνω δεν είναι που δεν είναι σε αυτό. Όπου κυκλοφορώ μπορεί να είναι και 13 και 14 και 15%. Να μην εκπλαγείτε. Εγώ γιατί να εκπλαγώ. Έτσι. Με νοιάζει μένα πόσο θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν λέω ότι. Ή πόσο θα είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέω. Εγώ είμαι αντισυστημικός. Μιλάμε, ρητορικά το λέμε. Ναι, ρητορικά εντάξει. Θα πάω στον κύριο. Όμως αυτή θα είναι η πραγματικότητα και θα τη δω. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην είστε, γιατί για να γίνετε νοματέοι, όπως έχει πει ο αρχηγός σας, θα πρέπει να έχετε ένα διψήφιο ισχυρό ποσοστό. Ακριβώς. Για να κάνετε τα κουμάντα σας. Για να πείτε στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη που θα είναι πρώτος, ότι δεν θα είσαι πρωθυπουργός, θα κανονίσουμε εμείς το κουμάντο. Και αυτοί είναι κορόιδα και θα φύγουν και θα σου πούνε, εσάς περιμέναμε. Από την ώρα που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, οι τρεις εντολές είναι ισοδύναμες. Κύριε Καρχημάκη, και αυτό θα είναι και το θέμα της επόμενης συζήτησης, του επόμενου γύρου που θα κάνουμε. Ένα από τα θέματα. Στη Γερμανία, για να κάνουν κυβέρνηση, κάνανε τρεις μήνες. Βάλανε τα προγράμματα κάτω. Αυτά είναι 80 κομμάτια. 80 περιπτώσεις που λέω σύνταγμα. Άλλο σύνταγμα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Και λέω. Επειδή είναι άλλο σύνταγμα, αυτό το λέω. Και τρεις μήνες ψαχνούσαντε. Τι λέει εδώ, απόδοση και αυτά. Εδώ τι λέει, 10.000 ευρώ φυσικά. Και το ψάχνανε το ένα πρόγραμμα μετά άλλο. Οικολόγοι. Η Μέρκελ ήταν πρωθυπουργός όλο αυτό το διάστημα. Και η Μέρκελ ήταν πρωθυπουργός. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Εκεί συνεργάστηκε ο Σόλτς, ο σοσιαλδημοκράτης, με τους φιλελεύθερους. Με τον Στέφανο Μάνο, δηλαδή, τη Γερμανία. Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Έλα λεπτό. Μην μου λέτε εμένα δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δεν και είναι. Λέω το εξής. Τα ίδια, είπα. Δεν είναι, δεν είναι τα ίδια. Είναι. Αλλά εδώ σε τρεις μέρες, πώς θα βρεθεί άκρη όλο αυτό το πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σας είπα είναι 70 σημεία. Έτσι. Είναι 11 άξονες, 7-8 σημεία ο κάθε άξονας. Είναι περίπου 80 σημεία. Το οποίο κάθε σημείο έχει λεφτά αυτό, δεν είναι της πλάκας. Και είναι συγκεκριμένη εξαγγελία. Και σε τρεις μέρες δηλαδή, θα πάρετε την εντολή, δεν μπορείτε να συνοηθείτε τώρα, θα συνοηθείτε σε τρεις μέρες για να κάνετε κυβέρνηση. Δεν θα πρόκειται για συνεννόηση, για συναλλαγή θα πρόκειται. Συνεννόηση. Διαφημίσεις και επανέρχομαι. Διαφημίζαμε, μην κερδίσουμε, μην ζήσουμε εμείς. Δεν τις βάλετε διαφημίσεις, αλλά εγώ δεν μίλησα για εσείς, τα... κύριε Παναδημίου, θα μιλήσετε, θα μιλήσετε με τη σειρά σας. Πάμε. Δέχομαι ασφιχτικές πιέσεις από τον κύριο Παπαδημητρίου, η σειρά μου και η σειρά μου. Θα σας δώσω τη σειρά σας. Άλλωστε, σας υπερθύμησε κάτι εκεί. Όπως σας είπα και εγώ στην αρχή, είστε Νέα Δημοκρατία naturalizé, που λέει ο Τσίπρας. Έτσι. Εντάξει, εκμεταγραφής. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μάθει σιγά-σιγά ότι οι Κύπροι είναι αδερφοί πρώτα απ' όλα και είναι Έλληνες. Λοιπόν, τώρα. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Είτε, έτσι θα μιλήσετε, βγάλετε ομιλία. Μα άκουγα τόση ώρα υπομονετικά. Και μακά, ακούγατε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα νούμερα που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, αυτοί που είδαμε και τις άλλες που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες, θα είστε ικανοί, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι και έτσι, είναι μια εικόνα αυτή. Είναι τα νούμερα αυτά ικανά να σας φέρουν να κάνετε μια κυβέρνηση τον πρώτο γύρο με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή γιατί μόνο με αυτούς μπορείτε να συνομιλήσετε όπως έχετε πει, άλλωστε και στο κόμμα σας έχετε πάρα πολλά στελέχη του, μπορείτε να βρείτε άκρη. Και ή ας πούμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να κάνετε να έχετε μια πλειοψηφία, αλλά να μην έχετε ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών, να έχετε 152, ξέρω εγώ, να συνεργαστείτε και με ένα τρίτο κόμμα, με ένα δεύτερο κόμμα. Βεβαίως, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Μια δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής, όπως λέμε πάντοτε. Άρα δεν είναι μια μαντεψιά για το ότι θα βγάλει κάλπη. Αυτό μόνο ο λαός το γνωρίζει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Βερδαρδάκης. Αν τελικά οι δικές τους μετρήσεις, τις οποίες εμπιστεύεται, τους δείχνουν μπροστά. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι δεν τους δείχνουν μπροστά. Αλλά δεν πειράζει, διότι με ρωτήσατε κάτι και θέλω να απαντήσω. Ο κύριος Βερδαρδάκης δεν είπε. Εμάς οι δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Βερδαρδάκης είπε ότι είναι τέτοια το κοινωνικό. Το φλου. Είναι, ο ιστός έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγάλει εύκολα συμπέρασμα. Εμάς οι δημοσκοπήσεις, γιατί εμείς εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Και την επιστήμη την οποία διακόνησε και ο κύριος Βερναράκης επί χρόνια πολλά. Εμπιστευόμαστε και λέμε το εξής. Μας δείχνουν ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμη. Πρέπει να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη
Ρωτήστε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν το 2019 τι δεν κάναμε καλά και γιατί. Εγώ αυτό ρώτησα. Τι έχουμε να κάνουμε. Εγώ τι σας ρώτησα. Άρα τα ποσοστά μας θα πάνε πάνω. Εγώ τι σας ρώτησα. Αυτό με ρωτήσατε. Όχι, σας ρώτησα εάν υπάρχει, διάθεση από τη Νέα Δημοκρατία να έρθει να, και να συνονιθεί με ένα δεύτερο κόμμα, ώστε να είναι πιο ισχυρή η μια κυβέρνηση στο μέλλον. Προφανώς θα απαντήσω. Προφανώς επίσης είναι ότι όταν πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εντελή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα κοιτάξει γύρω του με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης. Καλά, εννοείται. Θα δούμε λοιπόν αν τότε υπάρχει ακόμη αρκετή, να πω ένα υπόλοιπο ευθύνης στα υπόλοιπα κόμματα, ώστε αυτά που λένε τώρα, εκείνες τις ημέρες λοιπόν που θα έχει την εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τα δούμε και στην πράξη. Μα το ΣΥΡΙΖΑ θέλετε να σας πει, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε. ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, δείτε. Όχι, κοιτάξτε. Δεν είμαι ο πιο αρμόδιος. Αλλά αν κάποιος έχει μετανιώσει για την απλή αναλογική, αυτός είναι ο Άλεξ Τσίπρας. Δεν το ξέρω. Το εξηγώ αυτό. Πολύ το απλά. Ξέρω, κύριε το εξηγώ πολύ απλά. Φαίνεται παντού δεύτερος. Λέει ότι θα βγει πρώτος. Αν είναι να βγει πρώτος, προφανώς θα προτιμούσε ένα σύστημα που θα ξεκαθάριζε τα πράγματα στην κάλπη και δεν θα τυρανιόμασταν με μια δεύτερη κάλπη η οποία αυξάνει και τους κινδύνους. Δεν μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά όταν ψήφιζε την απλή αναλογική. Όμως εγώ σας ρώτησα, εάν και στη δεύτερη περίπτωση δεν τα καταφέρετε να κάνετε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, όπως είναι το πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, όχι τώρα, ανέκαθεν αυτό ήταν, η ενισχυμένη αναλογική, είναι πολιτική σας επιλογή και ιδεολογική σας αντίληψη. Εγώ ρωτάω λοιπόν ευθέως. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Ποιος δεν είναι. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι θέμα. Μα εντάξει, εσείς δεν είστε και παλιός εκεί, αλλά σας λέω το εξής. Πάντα. Είμαι αρκετά παλιός για να γνωρίζω ότι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν το βάζει ως θέμα ιδεολογικό. Είναι, σας λέω, είναι κόλλημα. Το βάζει ως θέμα πολιτικό και κυρίως να μπορεί να κυβερνιέται η χώρα. Εμείς λοιπόν δουλεύουμε. Όχι, παρντών. Αν δεν κάνετε αυτή, αν δεν γίνει αυτό στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι πολύ πιθανή από τα νούμερα που βλέπω, να μην υπάρξει συνεννόηση από την αρχή. Σας ρωτάω ευθέως λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, θα πάμε για μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση ή ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει και αυτός προς τα πίσω βήματα ούτως ώστε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Βελόπουλο το έχει ξεκαθαρίσει και εκείνος και εσείς. Να μην τα συζητάμε αυτά. Τώρα δεν έχουν νόημα. Κατάλαβα. Έτσι αλλιώς και νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουν. Ωραία. Ευθέως μπορείτε να μου απαντήσετε. Εμείς πιστεύουμε ευθέως. Να μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Ευθέως σας απαντώ λοιπόν ότι εμείς θα δούμε την κάλπη. Η κάλπη είναι η φωνή του λαού. Η κάλπη είναι που θα μας πει τι θα κάνουμε και ποια είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημά σας. Αν η κάλπη πει ότι πάρει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ το ισχυρό διψήφιο που θέλει ο αρχηγός του. Και όλοι φαντάζομαι. Δεν το έχουν προσδιορίσει ποιο είναι αυτό, εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι εκεί το θέμα. Εάν εμείς πάρουμε ένα ισχυρό επίσης αποτέλεσμα, τότε έχουμε μπροστά μας τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια ισχυρή κυβέρνηση. Ναι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χάσουμε χρόνο. Όχι ως Νέα Δημοκρατία, ως τόπος. Να μην μπούμε σε περιπέτειες. Να βρούμε, έχουμε μπροστά μας ευκαιρίες, πρέπει να τις αδράξουμε. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει το να κάνουμε. Ωραία. Και αυτό είναι που μας απασχολεί. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στο δικό του κόμμα. Το έχει δείξει και το έχει επαναλάβει. Δεν άρεσε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα των πολλών χρωμάτων, όταν λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ δέχομαι τα διαφορετικά χρώματα, δεν του αρέσει ξαφνικά. Και με συγχωρείτε. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Ο κύριο Τσίπρας, κύριε Βερναρδάκη, έχει καταστήσει σαφές από όλα και από τις μετρήσεις και αυτές που είναι μυστικές. Περιμένετε, γιατί έχουμε μια πληροφορία που έρχεται τώρα. Ο κύριο Μητσοτάκης μίλησε στο Star Channel και στη Μάρα Ζαχαρέα, μεταξύ των άλλων υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτώ ψήφο εμπιστοσύνης από μη εκλεγμένο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρά πράγματα. Αυτό, άρα πάμε να δούμε τι κάνουν τα κόμματα. Αυτό ενισχύει το ερώτημα το δικό μου. Σωστό. Τι θα κάνετε. Είναι η απάντηση ότι εμείς συζητάμε με κόμματα. Δεν συζητάμε. Όχι, με πρόσωπα. Εντάξει, ναι. Έτσι. Και για να τελειώσω. Εδώ φαίνεται η αδυναμία τώρα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, αφήστε τον Τσίπρα. Δεν θέλω να μου πείτε για τον Τσίπρα εσείς. Θα μου τα πει ο κ. Βερναρδάκης. Θέλω να μου πείτε για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε μου, θα πάει για τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί μα νοιάζει. Δεν θα πάει για τον εξής λόγο. Διότι τα αποτελέσματα θα είναι σαφή, πιστεύω. Και υπάρχει ένας κίνδυνος, τον οποίο τον καλλιεργεί ο Αλέξη Τσίπρας. Και τώρα. Πάλι ο Τσίπρα. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα βλέπει το πρόβλημα. Διότι όταν του λέγαμε εμείς ότι ξέρεις, πας να φτιάξεις κυβέρνηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αστάθης, δεν ξέρει τι θέλει και όταν μας λέει τι θέλει, θέλει πράγματα τα οποία βλάπτουν την πατρίδα. Ποιος είναι αυτός? Είναι, λέγεται, έχει όνομα, λέγεται Βαρουφάκης. Είπατε ότι παίρνει 5% στη μέτρηση αυτή. 4,5%. Λοιπόν, άρα είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητος. Όχι, ο είπε, ξεκαθάρισε σήμερα. Έχετε χάσει επεισόδια. Ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας
ότι δεν μπορώ να στηριχτώ σε κόμματα του 3%. Το ξεκαθάρισε αυτό. Έμαθε. Όχι, λοιπόν, δεν... λέτε λοιπόν. Θα τα λέμε όπως είναι εδώ. Εδώ δεν θα κρύβουμε τίποτα. Έμαθα λέω, λοιπόν και εγώ. Όπως είπα για τον κύριο Μητσοτάκη, θα πω και εγώ. Το θυμήσατε. Πριν από λίγη ώρα, επιτέλους. Σας το θύμισα, σας το είπα, δεν το ξέρατε. Το άκουσα και εγώ στις ειδήσεις ερχόμενες. Ναι, ναι. Να το είχα ξεχάσει. Ακούτε εμάς στις ειδήσεις και όχι άλλα καλά. Λοιπόν, άρα επιτέλους ο Αλέξης Τσίπρας τόλμησε να πει ότι ο Βαρουφάκης λέει ανοησίες και πράγματα επικίνδυνα. Εντάξει. Αλλά με συγχωρείτε, με ποιον θα κάνει την πλειοψηφία. Με ποιον θα κάνει την πλειοψηφία. Κύριε Βερναδάκη, τον είπα Βαρουφάκη το Χριστιανό. κύριε Βερναδάκη, έχετε βάλει σαν πρώτο στόχο και αυτό που μας λέει το Πασόκ είναι όλο αυτό το διάστημα. Τι μας λέτε, κοιτάξτε παιδιά, εμείς έχουμε κάνει πρόσκληση για προοδευτική κυβέρνηση. Τώρα αλλάζει αυτό, μετά πήγατε στη λογική ψήφο εμπιστοσύνη. Σας απάντησαν οι άλλοι του ΚΚΕ, καλά δεν το συζητάμε, κακώς το αναφέρετε γιατί και τους ενοχλεί κιόλας. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης έδωσε τις δικές του απαντήσεις, το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει τη δική του απάντηση, επιμένει πάλι τώρα, σήμερα, χθες δεν θυμάμαι, ο κύριος Ανδρουλάκης στη λογική ότι εμείς κοιτάξτε μάγκες, να κάνουμε μια συζήτηση, να τα βάλουμε κάτω, να τα βρούμε, αλλά οι δύο αυτοί που είναι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποτύχει. Και δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Κατά συνέπεια, θέλω κάποιο άλλο προσωπικό. Και αυτό έχει να βαγίσει. Ποιο είναι το επόμενο διακύβευμα, δηλαδή, που πρέπει να μας πείτε. Το ερώτημα ποιο είναι. Τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης για το ποιος με ποιον θα συνεργαστεί και εσείς θα πείτε. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχετε το Βαρουφάκη. Τον έβγαλε. Με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Επιτέλους. Τον έβγαλε. Επιτέλους. Κύριε Παπαδημητρίου, έχετε μία αιμονή. Έχετε πει τη λέξη Τσίπρας 7 φορές για θέματα που αφορά την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν. Αφήστε να μιλήσω. Είπε ο κύριος Τσίπρας πρώτο, τρίτο κόμμα. Λοιπόν, είπε προφανώς. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το σενάριο βεβαίως. Και προφανώς, δεδομένου της τάσης του Βαρουφάκη και δεδομένου και της τάσης του ΚΚΕ, προφανώς περιορίζεται το εύρος μιας δυνατότητας προοδευτικής κυβέρνησης. Τώρα, η απλή αναλογική δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Η απλή αναλογική, καλός ή κακός, μην το συζητήσουμε τώρα. Πάντως για την αριστερά ήταν θέμα αρχής από τη δεκαετία του 50. Δεν ανακαλύφθηκε. Βέβαια, έχετε κάνει μια, εδώ πέρα μια στροφή. Πάμε να δούμε. Μια στροφή έχετε κάνει. Λέγατε πάντα και το θυμάμαι εγώ και το θυμάται και ο Μιχάλης που είμαστε παλιότεροι, ο κ. Καρχημάκης. Ότι... Λέγατε άδολοι. Ναι, σωστό, βέβαια. Έχετε δίκιο. Δεν είναι η άδολη αναλογική. Και βεβαίως, άμα το συζητείτε. Είναι άδολη επειδή έχει το 3%. Βεβαίως, έχει το 3%. Μα σε όλα τα κράτη που υπάρχει απλή έχει 5%. Κύριε, δεν σας ρώτησα για τα κράτη εγώ εσάς. 5 και βάλε. Μα αυτό λένε συνέχεια. Δείτε τι γίνεται αλλού. Μα έχουν 5 και βάλε. Μα άλλη συζήτηση. Άλλη συζήτηση κάνουμε, κύριε. Σε άλλο μήκο κύματο. Ξέρω πολύ καλά που είμαι και καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε. Έκανε μία παρέμβαση πολύ σωστή και είπε ότι ναι, αυτό το σύστημα που έχουμε είναι μία απλή αναλογική, αλλά βεβαίως δεν είναι το αναλογικό, η αναλογικότερη απλή αναλογική. Αυτό είναι μία παρέμβαση, μην το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι τώρα το ζήτημα. Το ζήτημα είναι. Ότι δηλαδή, εγώ πιστεύω, μισό λεπτό, αλλά πριν πάμε στα ζητήματα αν ήταν θέση αρχής ή δεν ήταν θέση αρχής ή απλή αναλογική, εγώ θα σας πω το εξής, ότι η σημερινή πραγματικότητα... Μιλάω για την απλή αναλογική. Ναι, εγώ, καταρχήν να βάλουμε ένα πλαίσιο. Δεν μιλάω για αυτό εγώ. Μισό λεπτό, πλαίσιο το δικό μου είναι ξεκάθαρο στο ερώτημα. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα μισό λεπτό, ότι... με ποιους θα πάτε να κάνετε αυτή... Η πρότασή μας προφανώς, όπως εκ των πραγμάτων αρχίζει και καταλήγει, είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει καταρχήν να είναι προγραμματική και δεύτερον θα γίνει προφανώς εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα και εφόσον έχει και αυτό ας πούμε, τη δυνατότητα να συνεργαστεί, προφανώς θα πρέπει να μπούμε σε μια σοβαρή συζήτηση προγραμματικής σύγκλησης. Είπατε προηγουμένως κάτι ότι είναι ένα 50-70 σημεία και πότε θα μελετηθούν αυτά. Καταρχήν δεν σας κρύβω ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Κατά τη γνώμη έχει ξεκινήσει. Μου. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Βέβαια, από μήνες τώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι μια παθογένεια του κομματικού συστήματος στην Ελλάδα. Αλλά πήγατε να τους βρείτε και να τους πείτε ότι έχω ένα πρόγραμμα και θέλω να το συζητήσω μαζί σου, Καρχημάκη. Βεβαίως. Πήγατε ποτέ να τους το πείτε. Ποτέ δεν πήγατε. Δεν γίνεται ο Βερνάκης. Μιλάει και πετάγεστε. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει. Έχετε αγωνία. Υποψιάζομαι ότι πάλι δεν θα πάρω το λόγο στο τέλος. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Δεν θα τον πάρετε. Μα έχετε μια αγωνία. Γιατί τελειώσαμε. Είμαστε τιμωρία. Όχι, τελειώσαμε. Εγώ να απαντήσω στο Βερναδάκι. Σιγά τώρα, ναι. Μετά. Στο τέταρτο γύρο. Ναι, αλλά αλλάζουμε. Συνεχίστε. Το πλαίσιο όσο σας είπα. Το πλαίσιο λοιπόν. Στην άδολη αναλογική να σας θυμίσω.
Τρία λεπτά έχουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο καλώς τίθεται ως ζήτημα ότι θα έπρεπε να έχει γίνει συζήτηση, ας πούμε, προγραμματική πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι γεγονός. Είναι και η δικιά μου άποψη αυτή. Όμως, δεν είναι οι 70 σελίδες και τα 70 σημεία. Είναι μια προγραμματική κυβέρνηση, έχει ένα μίνιμουμ συμφωνίας. Δεν χρειάζεται ο κ. Δεν τα ελέγξετε αυτά. Πώς ναι. Εντάξει, εμείς, ναι. Με αυτό, το πρόγραμμα, πει αυτά, τι, δεν... με αυτό το πρόγραμμα ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα πάμε, ας πούμε, σε μια εκλογική νίκη και βεβαίως, εάν Μάλιστα. πρόκειται να κάνεις μια εκλογική συνεργασία, πράγματι θα πρέπει να βρεις και κοινούς τόπους σε αυτά τα 70 σημεία. Αν δεν τα βρεις, θα γίνει 50 τα σημεία. Θα μου επαναλάβετε, να σας δώσω ό,τι θα μου πείτε τώρα. Να σας πω, θα μου πείτε ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας και όποιος θέλει πάνω στο. Αυτό θα μου πείτε. Βέβαια, να τα ακούει ο κόσμος συνέχεια. Να το λέω εγώ, να βάλω κασέτα. Ξέρετε, μου έλεγε συνήθως ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι αυτό που είναι δίκαιο και αληθινό θα το λες πολλές φορές. Διότι και σου λένε ότι το επαναλαμβάνεις. Διότι κάθε φορά που το λες το ακούν και διαφορετικά. Ο Δεσπότης έκανε έτσι τα μπαλκόνια και έπαιρνε 50% το ακούν και διαφορετικοί άνθρωποι. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Καλά, όταν ήταν τα δύο κόμματα. Τα πήρε 49,5%. Και δεν μπορούσε να κυβερνήσει. 49,5% πήρε. Λοιπόν, έλα κύριε. 47. Έλα κύριε. Κυβέρνησαν τη χώρα. Δεν έχουν τα εχέγγυα και την αξιοπιστία. Μιλάει ο άνθρωπος, ρε παιδί. Να μιλήσουν και να πούν ότι αυτό το πρόγραμμα θα γίνει πράξη. Ναι, το κατάλαβα. Για μας... Επιμένετε στην αρχή, ότι δεν πάμε με κανέναν πρωθυπουργό από αυτούς. Δεν έχουν νόημα οι καρέκλες. Έχει νόημα ένα πρόγραμμα. Καλά έχουν, αλλά... Που θα μετά θα το συζητήσουμε. Πρώτο θέμα... Οι καρέκλες δεν έχουν νόημα. Αλλά συμφωνήσετε στο πρόγραμμα και μην βάλετε υπουργούς στην κυβέρνηση. Πρόγραμμα, για παράδειγμα, και εσείς που φιλοδοξείτε... Μα με συγχωρείτε τώρα, τι ακούμε. Φιλοδοξείτε να συζητήσετε μαζί μας. Αν θα κάτσετε τελειώνω. Να συζητήσετε μαζί μας, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε. Εσείς συζητούσατε προγραμματικά, πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε με. Με όλους συζητάτε. Το έχει πει. Θα συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία να ψάξουμε. Είπαμε, ναι, ναι. Να συζητήσουμε. Αυτό θα το συζητούσαμε με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, για παράδειγμα, θα δεχτεί η Νέα Δημοκρατία να διερευνήσουμε σε βάθος τις υποκλοπές. Ήδη το κάνουμε. Ήδη το κάνουμε. Στη Μένη. Εδώ είναι 10 μήνες η δικαιοσύνη. Λοιπόν, αποφασίστε. Εδώ είναι η δικαιοσύνη. Τελείωσε. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βερναντάκη. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδημητρίου. Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία σε όλους σας. Στο νότιο τομέα. Πρόγραμμα. Το ξέρω. Στο νότιο τομέα. Επίσης το ξέρω. Στο νότιο τομέα της Αθήνας. Στην πρώτη Αθηνών ο κύριος Βερναντάκης και στο δυτικό τομέα ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη το διάστημα που μένει δηλαδή. Μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο κύριος Νίκος Μπίστης, έρχεται ο κύριος Αντουλακάκης, έρχεται ο κύριος Τουμπούκης. Θα μιλήσουμε για αυτά συνέχεια. Έχουμε τη δημοσκόπηση, βλέπετε σήμερα, αυτή που δίνει τροφή, ας πούμε, για συζήτηση. Ναι, χαρήκατε. Για να δούμε, θα βγάλει κάλπη τώρα. Ούτε χαιρόμαστε, ούτε λυπούμαστε. Όχι, δουλεύουμε, σας να βλέπω, πείσουμε. Σας βλέπω, σας ξέρω εγώ. Εμείς μιλάμε με ανθρώπους. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Τους τσακίσατε τους ανθρώπους. Τι λέτε, ναι. Τους τσακίσατε τους ανθρώπους. Κύριε Μιχάλη, μην ανοίγετε. Λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό πάμε, που κάνετε. Πάμε διαφημίσεις. Θυμίζει βέβαια κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μας. Ο κύριος Κώστας Τουμπούκης από τη Νέα Δημοκρατία. Στοιχείο. 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 Πολύπαθη. Ακριβώς. Έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Ωραία. Ο κύριος Νίκος Μπίστης, ο οποίος είχε την ευφυΐα να μην είναι υποψήφιος, είναι όμως στον ΣΥΡΙΖΑ πιστός. Ο κύριος Ανδρουλακάκης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλακάκης, είναι στο νότιο τομέα του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα. Και θέλω να ξεκινήσω να σας δείξω αυτό που έδειξε το δείξαμε και πριν από λίγο, τη δημοσκόπηση από το ΜΕΓΑ που πήραμε και την έχουμε εδώ. Θέλω, κύριε Μπίστη, κύριε Τρουμπούκη και κύριε Ανδρουλακάκη, να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πρόθεση. Πάμε την πρόθεση, λοιπόν, να διαβάζω εγώ από εδώ. 29,3 η Νέα Δημοκρατία, 23 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8,9 το ΠΑΣΟΚ, 5,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2,6 η Ελληνική Λύση, 3,7 το ΜΕΡΑ25, 1,2 η Πλεύση Ελευθερίας, είχε 27,8 η Νέα Δημοκρατία, 22,2 το ΠΑΣΟΚ, τσιμπήσανε το ΣΥΡΙΖΑ, τσιμπήσανε το ΠΑΣΟΚ ελάχιστα, το ΚΚΕ είναι μισή μονάδα κάτω, έχει μια φθορά σοβαρή η Ελληνική Λύση,
Και το μέρα 25. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η εκτίμηση ψήφου τώρα, 35,4 η Νέα Δημοκρατία, 27,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,7 το ΠΑΣΟΚ, 6,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,2 η Ελληνική Λύση, 4,5 το μέρα 25, 1,5 η Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, ναι, και 9,4 τα λοιπά κόμματα. Αυτή είναι η εικόνα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην παράσταση Νίκης τώρα. 71% για την Νέα Δημοκρατία, 19% για το ΣΥΡΙΖΑ, 2% για το ΠΑΣΟΚ, καλά εννοείται, το τρίτο κόμμα. Έχουμε άλλη μια κάρτα για το τι ακριβώς. Εδώ θέλω να δώσετε μια σημασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα, ακρίβεια 27%, οικονομία 26%, ανεργία 8%, πολιτικό σύστημα 7%. Εξωτερική πολιτική, εντάξει, είναι πολύ μικρά τα νούμερα εκεί, 5 τηλέφωνα. Και αυτοδύναμες κυβερνήσεις, να δούμε τι λέει ο κόσμος. Υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων είναι το 51% και το 47% υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Είναι μοιρασμένος ο κόσμος αυτό. Και πάμε να τα συζητήσουμε. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μπίστη και να τον παρακαλέσω να μου κάνει μια πρώτη εκτίμηση για αυτό που είδαμε μόλις τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Δεν την πιστεύω την εκτίμηση της Μέτρων Ανάλυσης. Παρακολουθώντας την διαχρονικά σε αυτή τη φάση, έχω σοβαρές αμφιβολίες για αυτήν. Καταλαβαίνω ότι σαν... Δεν την πιστεύετε εξ αφορμής των επιστημονικών δεδομένων ή γιατί είναι στημένη. Γιατί... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη δεύτερη λέξη. Δεν θέλω. Δεν την πιστεύω. Όχι, την άποψή μου λέω, δεν την πιστεύω. Όχι, ναι. Τη δέχομαι. Δεν πιστεύω. Ο κόσμος σας κάνει την εκτίμησή του με βάση αυτά. Αυτό που θέλω να σας πω γενικότερα για τις μετρήσεις είναι ότι εμείς έχουμε κάνει μία έρευνα των 250 μετρήσεων που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Την έχω δει. Ναι. Λοιπόν, η μικρότερη απόκληση που υπήρχε ανάμεσα στην... Καλά, αυτή η εκτίμηση ψήφου είναι ελληνικό φρούτο. Δεν είναι. Η πρόθεση ψήφου έχει μια βάση. Την είδα. Ναι, όχι. Είδα μετά και εκτίμηση ψήφου, ναι, που εκτιμνάσεται η Νέα Δημοκρατία περίπου στην αυτοδυναμία. Λοιπόν, αυτό όχι, 35%... εμείς έχουμε πει, δώστε μας τα πρωτογενή στοιχεία να τα έχουμε, για να δείτε πόση απόκληση υπάρχει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η μικρότερη απόκληση ήταν το 19 το Σεπτέμβριο, τη δεύτερη εκλογή του 19, όπου ήταν 4,5%, δηλαδή μας δίναν 26,5 με 27, ο μέσος όρος πήγαμε 31,5 περίπου. Στις άλλες, τις προηγούμενες, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη απόκληση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε το εξής. Έχει αποδειχθεί ότι το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, είναι το δεκαπενθήμερο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί γκαζώνει, κατά το κοινός λεγόμενο. Εγώ ακόμα, λοιπόν, και σε αυτήν την μέτρηση, την οποία σας είπα ότι την αμφισβητώ. Σε άλλες που τις παίρνω περισσότερο υπόψη μου, διότι δεν είμαστε και αθώοι, υπάρχει και χειραγώγηση. Χρησιμοποιούνται οι μετρήσεις και για χειραγώγηση. Υπάρχουν και σοβαρές εταιρείες που δεν χειραγωγούν και οι οποίες θα έρθουν και θα σας κάνω μία πρόβλεψη, αγαπητέ κύριε Χατζή. Το τελευταίο δεκαήμερο όλοι θα αρχίσουν να ανεβάζουν το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυξάνει τη συσπήρωσή του, κερδίζει δυνάμεις, αλλά θα είναι από κάτω. Συγγνώμη, αυτό με βάση αυτό που είπατε πριν από ένα λεπτό, είναι λογικό. Γιατί είπατε ότι τις τελευταίες μέρες γκαζώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λογικό είναι να δείξουν αυτό που λέτε τώρα. Και πράγματα, και πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, βάλτε μας ένα κλίμα. Ναι, νομίζω ότι ο στόχος τον οποίο έχουμε βάλει και που οι διάφορες μετρήσεις τον αποθαρρύνουν σε εισαγωγικά, της πρώτης δύναμης. Να βγούμε πρώτη δύναμη, θα δείτε ότι είναι απολύτως εφικτό. Καταρχάς, κύριε Μπίστη, δεν το ξέρει κανείς ποιος θα είναι πρώτος. Βεβαίως, κανείς δεν ξέρει. Στο μηδέν είμαστε όλοι τώρα. Είπα ότι επειδή δεν γεννηθήκαμε χτες, ξέρουμε και τη χρήση των μετρήσεων. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι είναι και μια προσπάθεια επηρεασμού. Προσπαθεί και προσπαθούν με πολλούς τρόπους το δικό μας στράτευμα να μην έχει ηθικό. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά, γιατί ξέρουμε πια αυτό που σας είπα για το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά κυρίως ξέρουμε ότι πλέον η συζήτηση αρχίζει και μπαίνει στα σκληρά ζητήματα. Mm. Τελειώσαν οι Γεωργούλιδες, τελειώσαν αυτά, τώρα μπαίνουν τα σκληρά. Δηλαδή, οικονομία,
Τύπος 107, ναι. Χθες μας έσκασε αυτό όπου είμαστε στον πάτο. Ναι, περάσαμε το Τσάντ, ευτυχώς. Ήμασταν 108, πήγαμε 107, περάσαμε το Τσάντ. Αυτό δεν θα επανέλθουν τα ζητήματα του επιτελικού κράτους. Αυτό δεν πρέπει να το λέτε για να υπερηφανεύεστε όμως. Όχι, για τη χώρα είναι δραματικό. Εντάξει, γιατί προσβάλλει όλους μας αυτό τώρα. Αλλά επειδή μας είπε ο κύριος Κέρτσος ότι πρόκειται περίπου για κάποιους αναξιόπιστους, θέλω να πω ότι αυτοί που κάνανε την έρευνα είναι οι υπεύθυνοι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει. Να δούμε τη μέτρηση και να αφήσουμε την ανάλυση για το ποιος την κάνει και αν είναι υποκειμενική ή αντικειμενική. Η υποκειμενική δεν μπορεί να είναι μια μέτρηση προς σχολιασμό. Θα σχολιάσουμε τη μέτρηση. Να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο. Θα πάμε μετά στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα ή με σύνορα. Εδώ από τις μετρήσεις αυτές έχουμε δύο σαφή, ξεκάθαρα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μεγάλη μη αναστρέψιμη διαφορά. Και δεν πιστεύω ότι οι 15 μέρες θα μας αλλάξουν κάτι. Πιστεύω αντίθετα. Αν μου επιτρέπετε εδώ μια παρατήρηση, μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Μία μέρα αρκεί για να χάσετε. Το ξέρουμε. Σας το λέω για να συνέβη. Το ξέρετε. Δηλαδή. Μην μου λέτε με λοιπόν, για πιστοδρομ... μία αναστρέψιμη. Όχι, δεν ισχύει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει η έκφραση του λαού. Πρώτα ο Θεός, μετά έπονται όλοι οι άλλοι. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η μόνη πρόταση διακυβέρνησης είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τελειώσει το σενάριο περί προοδευτικών κυβερνήσεων. Άλλωστε, η μέτρηση δείχνει ότι το 51% θέλει πλέον αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και για το φαινόμενο των 15 ημερών, να ξέρετε ότι... Μισό-μισό είναι τώρα. Μισό-μισό είναι το 51%. Τώρα δύο τηλέφωνα. Μισό. Είναι, το 51% μπορεί να γίνει περισσότερο, διότι ο κόσμος θυμάται. Θυμάται την αναστάτωση της προηγούμενης τετραετίας και συσπυρώνεται προς αυτό το οποίο έχει να δείξει κάτι πιο αποφασιστικό και είναι μόνο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα την ποιότητα της δημοσκόπησης ή αν θέλουμε να την πιστέψουμε ή όχι. Να σας θυμίσω, κύριε Πιστή. Είναι δικαιωμάτου του κύριου. Βεβαίως. Αλλά να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τις ημέρες των τεμπών, αποδέχονταν τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, ένα μήνα μετά, τις έχουμε ξεχάσει τις δημοσκοπήσεις. Ένα λεπτό, επειδή εδώ έχουμε για τις δημοσκοπήσεις. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, κύριε Μπίστη, θα σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τους καλεσμένους μου, γιατί κάποιοι που δεν είναι εδώ, δεν μπορώ να κάνω κριτική και σχόλια, ο κύριος Μπίστης δεν ήταν από αυτούς που αποθέωνε ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε ξαναμιλήσει, τον έχω ακούσει πολλές φορές, τον παρακολουθώ χρόνια. Έχω μεγαλώσει με τον κύριο Μπίστη. Όσον αφορά τα παραταξιακά, να είμαστε, σταθεροί, να είμαστε σταθεροί. Ή δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις ως μέτρο προς παρατήρηση, συζήτηση και ως εργαλείο προεκλογικό, ή δεν τις δεχόμαστε. Ωραία. Πάω και στο Πασόκ να δούμε την άποψη του κυρίου Ανδρουλακάκη. Εσείς βλέπετε ότι στην αναγωγή που γίνεται, παίρνετε ένα διψήφιο εκεί, στο οριακό βέβαια, 10,5. Έχετε βάλει ένα όρο. Που λέτε, ρε παιδιά, εμείς θέλουμε ένα μεγάλο διψήφιο για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε την συνεργασία με το όποιο κόμμα, ας πούμε, βεβαίως εξαιρώντας τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πάρει 33-34 ή ο Μητσοτάκης 33-34, δεν μπορεί να γίνουν αυτοί οι πρωθυπουργοί. Πρέπει να γίνει ένας τρίτος, δηλαδή, με τον οποίο θα τον βρείτε, φέρετε από το σπίτι, κάπως θα τον φέρετε, δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα τα πρόσωπα, κύριε Χατζή. Να πω. Ψηφίζει ο κόσμος και πρόσωπα όμως, με συγχωρείτε. Χωρίς πρόσωπα δεν ηγούνται κόμματα. Εντάξει, δεν είναι. Τα πρόσωπα. Για τη δημοσκόπηση, πέστε μου, ναι. Ναι, να μιλήσω για τη δημοσκόπηση. Όπως βλέπετε, δεν το λέω εγώ, το είδαμε στις δημοσκοπήσεις. Πηγαίνουμε ανωδικά. Όλο και ανεβαίνουμε. Λίγο, αλλά σταθερά. Δεν είμαστε. Αυτό που λέγανε ότι θα είσαστε κάτω από 10%. Θα είμαστε πάνω από 10% και ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε πιάσει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, το οποίο θα είναι από 12 μέχρι 15. Δεν μπορούμε, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους αυτό. Άρα ο στόχος μας είναι εφικτός. Αφορά αυτό, βέβαια. Πιστεύετε ότι θα είναι εφικτός. Τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα. Εφικτός δηλαδή να πάτε στο 12 και πάνω. 12 και πάνω. Έχετε βάλει σε ένα πλαίσιο, κύριε Μπίστη, τη συνεργασία σας για να κάνετε μια κυβέρνηση προοδευτική. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν εξαρτάται από το 3%. Δεν θέλει, δηλαδή ουσιαστικά. Όχι σήμερα, μέρες το έχει. Αλλά σήμερα ήταν πιο δυνατή αυτή
η κουβέντα που έκανε και η δήλωση που έκανε και νομίζω ότι μας δίνει τροφή για συζήτηση. Κατά συνέπεια βγάζει έξω τον κύριο Βαρουφάκη με αυτό. Το βγάζει έξω σε, ό,τι, σε αυτά που λέει, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το Πασόκ, okay, μπορεί να συζητήσετε γιατί έδειχνα προηγουμένως και στον κύριο Καρχημάκη εδώ και στον κύριο Βερναδάκη. Αυτά τα 70 σημεία που έχει εδώ, 80 πόσα είναι, το πρόγραμμα που... Κοντά είμαστε. Εκεί δεν είναι. Είπα ότι κουμπώνει και το πρόγραμμα του, γιατί έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά και τα δύο προγράμματα. Κουμπώνει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά βάζουν έναν όρο και σου λέει, okay, θα έχουμε μια προγραμματική σύγκληση, αλλά δεν θέλω εγώ, Πρωθυπουργό, το δικό σας αρχηγό. Προκειμένου τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει περίπτωση να παραχωρήσετε σε αυτό? Όχι. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και επειδή δεν θέλω να οξύνω τη συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για ένα λόγο δεν θα το κάνω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι Δευτέρα θα είναι μια άλλη μέρα. Όλοι θα είναι σοφότεροι. Και αυτοί που λένε ότι θα κόψω το χέρι μου. Θα είναι 22 του μηνός και θα είναι Δευτέρα. Αυτοί που λένε να κόψω το χέρι μου. Και ο σύντροφος Κουτσούμπας που τον άκουσα που είπε, αν μπω σε κυβέρνηση θα είναι προδοσία. Το κόμμα που μπήκε το 89 σε κυβέρνηση. Με τον πατέρα Μητσοτάκη. Να θυμόμαστε και όλα αυτά. Τα μεγάλα λόγια που λέει, πώς το λέει ο λαός, μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλο λόγο να μην πεις. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία πρόταση που δεν είναι τώρα, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, είναι εδώ και 3 χρόνια. Λέμε, πιστεύουμε ότι πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το δώσαμε χτες, 11 σημεία, ούτε καν 70, 11. Όχι, 11 ναι, είναι οι πυλώνες. Με τα τσαμπιά, με τα τσαμπιά μας. Αλλά μπορεί να πούμε 70, παρακάτω. 80, ναι. Λοιπόν, 11... Το καφέ τσαμπί έχει λεφτά, ε. Βεβαίως. Οπα. 11 λοιπόν κάθε σημεία. Τσαμπί... Θα τα πούμε αν μετά. Αν δεν τα μέτρησαν αυτοί, τα έχουμε μετρήσει θα εμείς. Θα τα πούμε, ναι. Εσείς ναι. Έχετε μετρήσει πάρα πολλά. Και τα δικά μας και τα δικά σας. Συνεχίστε κύριε Μίστη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό δεν αφορά εσάς κυρίως, εσείς θα κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως έχετε πει. Εμείς είμαστε πιο ολιγαρκείς. Μας αφορά όσο πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό τι θα κάνει. Τον ενημερώνετε και τον ενημερώνουμε κι εμείς. Λοιπόν, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το προτείνουμε σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Αν αυτό αποκλείονται κάποιοι, είναι δικό τους θέμα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά που ήμουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να το δεχτούν. Όχι. Αλλά ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να, πει αυτό, να αποδεχτούμε τη Δήμητρα. Έτσι. Όχι. Σύμφωνοι, όχι. Έτσι. Άλλο λέω. Δεν, λέω το εξής. Πράγματα που έχουν σχέση με την κοινή λογική. Σε μια πρόταση μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ένα λεπτό. Σε μια πρόταση που κάνετε, είναι και όπως και στη ζωή. Κάνεις μια πρόταση σε κάποιον, να κάνεις μια δουλειά, μια συνεργασία ή οτιδήποτε. Μια κοπέλα. Ναι, να παντρευτείς. Μπορεί ο άλλος να μην θέλει. Ωραία, δεν σημαίνει ότι φταίει ο άλλος που δεν θέλει. Όχι. Μπορεί να φταίει η πρόταση που κάνεις. Αλλά άμα δεν. Ναι. Μα εδώ εξ αρχής άμα δεν θέλει. Συγγνώμη, είναι ναι. Καταφανής ότι δεν θέλει. Κύριε Δρομπούκη, με συγχωρείτε. Αφήστε να μιλήσουν αυτοί οι ενδιαφερόμενοι. Ναι. Δεν είσαστε. Δεν ούτε νύφη, ούτε, ούτε γαμπρό. Λοιπόν, για συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν αντιμετωπίζετε με τέτοια πράγματα. Όχι, εντάξει, μια χαρά σας. Είναι πολύ ευγενή. Με μεγάλο σεβασμό σας αντιμετωπίζω. Απλώς δεν είστε αποδέκτη τη πρότασή μας. Λοιπόν, όποιο αυτό αποκλείεται. Και κοιτάξτε. Το ΚΚΕ λέει θα είναι προδοσία. Αν επιμείνει τη Δευτέρα σε αυτή τη λογική, θα είναι εκτός. Αφού σας λέει μπουφ αριστερά, τι να κάνουμε τώρα. Προσέξτε όμως. Δεν είναι ότι... Δεν απευθυνόμαστε μόνο στις ηγεσίες. Απευθυνόμαστε και στον κόσμο. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο κόσμος του ΚΚΕ, και το είπε πάλι ο Τσίπρας σήμερα, του άρεσε το τι πλαστήρας, τι παπάγος. Θυμάται πόσο το πλήρωσε. Θυμάται τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του 89. Θυμάται μερικά πράγματα τα οποία θέλει να αποφύγει. Θυμάται και ανεβαίνει το κουκουέ. Και ο κόσμος, να το δούμε. Αυτό βλέπω εγώ. Να το δούμε, να το δούμε. Όπως και να το δούμε. Το να δούμε και την αντισυστημική ψήφο. Γιατί ξέρετε, το τελευταίο 15ήμερο ο κόσμος θα καταλάβει ότι η αντισυστημική ψήφος είναι αυτή η οποία θα νικήσει το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η υπόθεσή σας. Αυτή είναι η βούλησή μας, η υπόθεσή μας. Αλλά είναι αυτό. Συγγνώμη, αντισυστημική πίθος δεν πόλησε σας. Το όνειρό μας και ο εφιάλτης σας. Κάνετε λάθος. Εμάς το όνειρό μας είναι ακριβώς ότι ο λαός θα σκεφτεί λογικά και θα συσπηρωθεί στον κόσμο. Πολύ λογικά, αυτό λέω κι εγώ. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ το κατάλαβα, πατέρα, απόλυτα. Ποιο είναι το πλαίσιο το. Και ο λαός θα κρίνει αν θέλει τον Τσίπρα ή όχι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν βγει πρώτο κόμμα. Και εγώ καταλαβαίνω ότι αν το Πασόκ Ινάλ πάρει 17% και εμείς πάρουμε 18%, ας πούμε. Αλλά εντάξει, και εσύ. Έχει, μπορεί να έρθει να πει ότι κοιτάξτε, να δείτε κοντά είμαστε, ή αν περάσει από πάνω. Εγώ εύχομαι το Πασόκ Ινάλ να πιάσει το στόχο του, του ισχυρού διψήφιου. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει συνολικά η προοδευτική παράταξη να ανέβει. Ναι, δεν το είμαι, κατάλαβα. Πάω σε εσάς. Τους μίζερους που τους θέλω στο 10%. Εσείς όμως έχετε βάλει ένα στόχο.
θα επιμείνω σε αυτό, επέμενα και νωρίτερα, γιατί εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει. Δηλαδή, λέτε ότι εμείς θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και γι' αυτό, αυτό είναι το πολιτικό σας πλαίσιο, αυτό πιστεύατε ανέκαθεν ως δεξιά, θέλατε κυβερνήσεις αυτοδύναμες. Ας υποθέσουμε στο σενάριο, όπως υποθέσαμε και νωρίτερα, ότι πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σας λόγω και δεν σας βγαίνει. Δεν είναι τόσα πολλά τα εκτός Βουλής, δεν παίρνετε τόσο μεγάλο ποσοστό και δεν σας βγαίνει να κάνετε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ένα σενάριο είναι αυτό. Τι θα κάνετε, θα πάτε με το Πασόκ να κουβεντιάσετε που δεν θέλει και αυτό το Μητσοτάκη. Και το δεύτερο σενάριο είναι, ας πούμε ότι κάνετε μία αυτοδυναμία με 151 βουλευτές, θα κάνετε. Θα κυβερνήσει κυβέρνηση με 151 βουλευτές σε αυτό το περιβάλλον και κλίμα. Ρωτάω πώς. Κύριε Χατζή, αρχίζω από το δεύτερο. Ήδη ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ΣΤΑΡ ανέφερε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ψήφο εμπιστοσύνης από μη εκλεγμένο βουλευτή. Ναι, το είπαμε, το είπα. Το, και το μεταδώσαμε κι εμείς. 151 βουλευτές, ναι, κυβερνάμε. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά από την ίδρυσή της μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι κόμμα ευθύνης. Τα αποτελέσματα θα δείξουν και τις πρώτης εκλογικής αναμέτρησης και της δεύτερης. Δεν απαντάτε στο πώς θα χειριστούμε τα πράγματα. Θα απαντήσω. Να φτάσουμε πριν, στην όμως, απάντηση. Θα φτάσουμε. Μας πάρει νύχτα. Όχι. Ναι. Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ πρακτικός. Ναι, πρακτικός. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, αναφέρθηκε ότι η Δευτέρα είναι άλλη μέρα. Αυτό είναι ανήθικο πολιτικά. Τι σημαίνει άλλη μέρα? Ό,τι λέμε πριν τις εκλογές είναι διαφορετικό από αυτό που θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, το ανήθικο είναι και βαρύ. Μα έτσι είναι. Δηλαδή, λέμε ψέματα πριν και όχι, άλλα θα κάνουμε μετά. Όχι, το έχετε αποδείξει βέβαια με το δημοψήφισμα. Είναι τακτική. Λοιπόν, ο λαός αρχίζει και μαθαίνει. Σας παρακαλώ. Ο λαός αρχίζει και μαθαίνει τι σημαίνει η τακτική της αριστεράς. Πηγαίνατε φυρί-φυρί, με συγχωρείτε. Η δεξιά τα μεταπολιτευτικά χρόνια έχει αποδείξει τη σοβαρότητά της. Λέβαια, συνθήματα. Λοιπόν, θα ήθελα όμως εγώ να σας πω στο σενάριο αυτό της συνεργασίας. Το 151 δεν μου είπατε. Το 151 σας είπα, θα κυβερνήσουμε. Δεν κυβερνάμε, δεν παίρνουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν παίρνουμε ψήφο εμπιστοσύνης, παίρνουμε. Όχι, εντάξει. Εφόσον παίρνουμε ψήφο εμπιστοσύνη, σχηματίζουμε κυβέρνηση. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεράσει. Αυτά θα δείξουν οι εξελίξεις που θα κρίνουν οι εξελίξεις, όχι ότι θα διαφοροποιηθεί το πριν από το μετά, ότι η Δευτέρα είναι άλλη μέρα. Εγώ θα ήθελα να θέσω το εξής όμως σε αυτό το σενάριο της προοδευτικής διακυβέρνησης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με τις προγραμματικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Συμφωνεί με την παιδεία? Συμφωνεί με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ? Συμφωνεί με την κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας? Συμφωνεί με την κατάργηση του φράχτη? Συμφωνεί με την μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων? Λέει το πρόγραμμα μας κατάργηση του φράχτη. Όχι, δεν υπάρχει κατάργηση του φράχτη. Θα θέλατε να το λέει, αλλά δεν το λέει. Όχι, όχι, ούτε και την επέκταση. Συγγνώμη, κύριε Τρουμπούκη, επειδή εδώ γίνονται αυτές οι συζητήσεις, να σας πω ότι και ο πρωθυπουργός αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ μας έχουν πει ότι εφόσον έχει υπογραφεί μια σύμβαση για να προχωρήσει ο φράχτης, δεν θα το αποτρέψουν και δεν θα ρίξουν και το προηγούμενο. Το έχουν καθαρίσει αυτό. Δεν είναι. Διαφωνούν αλλά γενικά. Δεν ξέρουμε τι χρήματα θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τέλος πάντων. Okay. Θέλω τώρα να ρωτήσω και εσάς. Ακούσατε για το ΠΑΣΟΚ, σας στέλνουν, δεν σας στέλνουν. Για εμάς, χωρίς εμάς, μιλάνε. Ναι. Εσείς τι λέτε που είστε εσείς οι ίδιοι? Σας προτείνουμε. Ναι, ναι, τι εγώ να. Τι είπατε, κύριε Μπίστη? Λέω, εμείς προτείνουμε. Προτείνετε, ναι. Ωραία. Τέλος πάντων. Με το ζόρι η πατριά δεν γίνεται. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Ναι. Όλες οι κυβερνήσεις, η συγκυβέρνηση που έχει γίνει, όλες, είχαν πρωθυπουργό κάποιον από τους αρχηγούς των κομμάτων? Που έχει γίνει στην Ελλάδα? Διαφορετικό ήταν. Πού έγινε αυτό? Ενώ οι συγκυβερνήσεις όταν έγινε το 89. Καλά, και ήταν τώρα ειδικές συνθήκες. Μην όχι, πάτε τώρα. Ήταν σε όλες. Μα δεν υπάρχει άλλη. Σε όλες τις συγκυβερνήσεις. Ήταν η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Δημοκρατία. Αυτό για να. Δεν πήγατε με τη δεξιά και κάνατε κυβέρνηση. Λεπτό, ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Μα δεν ήταν προϊόν όμως προεκλογικής συνεννόησης. Για το ηχείο, παρακαλώ. Το ηχείο, παρακαλώ. Ήταν αντιμετώπιση της κατάστασης, ναι, σε εκείνη τη στιγμή. Θα μιλήσω εγώ, μου τρώτε τον χρόνο. Περάστε, ρίστε. Αυτό η συγκυβέρνηση, την οποία και το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πάρα πολύ, έβαλε πλάτη, δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα να κυβερνηθεί η χώρα. Μάλιστα. Δυστυχώς το πλήρωσε. Πάμε τώρα όσον αφορά την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είδαμε, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Και ο άλλος μισός δεν θέλει. Μισός. Ναι, ωραία. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή
να φτιάξουμε επιτέλους ένα επιτελικό κράτος. Και όταν λέω να φτιάξουμε επιτελικό κράτος, δεν υπάρχει επιτελικό κράτος. Όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, όλοι οι διοικητές οργανισμών προέρχονται από το κυβερνών κόμμα. Θα πρέπει λοιπόν να το... Σας παρακαλώ. Έλα, συνεχίστε τώρα, συνεχίστε κύριε. Θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτή τη στιγμή να αναλογιστούμε ότι το κράτος να λειτουργεί και χωρίς πρωθυπουργό να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ή να, για 2-3 μήνες να μην έχουμε κυβέρνηση. Διότι καλούμαστε τώρα, μέσα σε 3 μέρες, να συγκλίνουμε προγράμματα. Νομίζετε ότι είναι εφικτό, κύριε Χατζή. Όχι, μα σας εξήγησα, το εξήγησα και στους κυρίους που ήταν εδώ πρόγραμμα. Στο λόγο και στον κύριο Μπί στη Γερμανία, κάνανε 3 μήνες. Εσείς τώρα σε 3 μήνες. Έχουν άλλο σύνταγμα. Υπάρχει όμως κράτος. Όχι, δεν είναι θέμα άλλου συντάγματος εδώ. Είναι θέμα συνεργασίας. Γι' αυτό δώσαμε τα οριμότητες. 3 μέρες. Όχι, δεν είναι θέμα οριμότητας. Είναι θέμα δομών κράτους. Δομών κράτους. Υπάρχει επιτελικό κράτος. Εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε. Σαν ένας οργανισμός να προμηθευτεί στυλό και μολύβια. Τα στοιχεία που δώσατε, τα οποία έχω και εδώ εγώ, τα έχω διαβάσει, σας είπα, έχω πάρει και μία αναφορά, έκανα και εγώ τη δουλειά μου. Είδατε τα συγκριτικά ότι σε ένα μεγάλο βαθμό συμπίπτουν. Όχι, έχω πάρει και πόσο κοστίζουν αυτά. Εγώ δεν σας έκανα αναφορά, όπως είδατε. Πάντως το δικό μας πρόγραμμα δεν έχει υπερβολές. Σας δεν κοστίζει τίποτα. Αλλά λέω τώρα ότι είδα και εδώ πόσο κοστίζει αυτό το έργο όλο. Δεν είναι καλά αναφορά. Τα είπα προηγουμένως τον κύριο Βερλάκη, μην κουράζει τον κόσμο. Τώρα εγώ ρωτάω το εξής. Λέει τώρα ο κ. Σαρουλακάκης ότι ρε παιδί μου, θα φτιάξουμε ένα κράτος σε τέτοιο. Εσείς το έχετε στο μυαλό σας έτσι, το έχετε αλλιώς. Πώς το έχετε φανταστεί, γιατί καταλάβατε κύριε Μπίστη, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι το μικρό κόμμα του 3%. Σωστά. Είναι ένα μεγάλο κόμμα. Αλλά δεν έφτιαξε και αυτό το κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Το βρήκε και το βρήκε σε δύσκολες. Το κράτος κάθε φορά. Οι δύο κύριοι το ως εκπρόσωποι τη... ναι. των όχι, τότε μεγάλων κομμάτων. Κάθε φορά έρχεται. Εσείς το βρήκατε και το αποδιαλύσετε. Σε λίγο θα φτάσετε επομένως... και στο χαρέλα ο Τρικούπη. Και, και ξαναμπαίνουμε στον κόπο να ξανακάνουμε όλοι κράτος έχουν ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, δεν είναι παρθενογένεση, δεν υπάρχει. Όπως και εμείς κυβερνήσαμε. Τώρα, αν νομίζετε ότι εμείς κυβερνήσαμε σε συνθήκες σαν και αυτές που κυβερνήσατε εσείς, δηλαδή σας δώσαμε έξοδο από το μνημόνιο. Σας δώσαμε το χρέος μέχρι το 2000. Να τελειώσω αυτή την άλλη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Μπίστη. Λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, αν ο κόσμος θέλει αυτού του τύπου τη σταθερότητα που λέει η Νέα Δημοκρατία, ευχαρίστως να πάει να την ψηφίσει. Αν είναι ευτυχισμένος με τη μείωση του πραγματικού μισθού του κατά 7,4% το 2022 που είπε ο ΩΣΑ. Τώρα, ποιος είναι ο ΩΣΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο ΩΣΑ είναι. Και το είπε. Αν είναι ευχαριστημένος, να πάει να ψηφίσει. Δώσανε εξηγήσεις. Καμία εξήγηση δεν δόθηκε. Όχι, δώσανε. Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν μπορεί να μονολογεί. Αυτή. Δεν μπορεί. Όχι, εγώ τελειώνω. Τελειώνω. Και αυτό που με ενδιαφέρει, είπα, το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν συμφωνούμε 100%. Θα κάτσουν, γι' αυτό το δώσαμε και από χτες, αρκετά έγκαιρα. Επειδή ξέρουμε ότι και τα τριήμερα που πρέπει να γίνουν οι συνεννοήσεις είναι εκ των πραγμάτων ασφιχτικός χρόνος. Θα γίνει όμως εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Εκεί δεν γίνεται συνεννοήση, κύριε Μπίστη. Θα γίνει συναλλαγή. Συναλλαγή. Κατάλληλα πολιτική συναλλαγή εννοώ. Δηλαδή πάρε τόσε. Όχι, όχι, όχι. Αυτά, εντάξει τώρα. Εγώ πιστεύω, ότι είναι όρημη. Όποιο υπάρχει δυνατότητα από απλή αναλογική να συγκροτηθεί κυβέρνηση και δεν το κάνει, θα πάμε στι δεύτερε. Εκλογές και βλέπουμε. Εκεί θα δούμε. Ωραία. Εκεί θα είμαστε. Ορίστε. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα. Την προηγούμενη Τετάρτη που ανακοινώθηκε το δικό μας πρόγραμμα, εμένα με έπιασαν πρώτον από τα μούτρα ότι δεν είναι κοστολογημένο. Ήταν κοστολογημένο 8-9 δισεκατομμύρια εντός, το τόνισε ο Πρωθυπουργός, εντός του δημοσιονομικού πλαισίου και με την ασφάλεια να μην διαταραχτεί καμία δημοσιονομική ισορροπία. Τα 8-9 δισεκατομμύρια τα δικά μας αντιστοιχούν στα 82,8 δισεκατομμύρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε στην τετραετία 46,7 δισεκατομμύρια, πρόσθεσε για την υγεία 7,5% του ΑΕΠ, 18 δισεκατομμύρια, πρόσθεσε για την παιδεία 5%, 17 δισεκατομμύρια, το φτάσαμε στα 82,8. Θα σας αναφέρω ακούστε, για να μην σας κουράζω. Ένα παράδειγμα, που είναι προσωπική μου εμπειρία. Θα σας ρωτήσω λεπτομέρειες. Δεν ξέρετε, έχετε ένα νούμερο που σας έχουν δώσει. Αλλά δεν ξέρετε λεπτομέρειες. Όχι, δεν το έχω δώσει. Γιατί... Θα σας πω μια λεπτομέρεια. Πήγατε εσείς στο λογιστή. Έχουμε όλοι. Ακούστε. Εγώ έχω επίσημο χαρτί το. Πόσο κάνει. Εγώ με επίσημα στοιχεία. Όχι, εδώ είναι. Όχι, κάνετε λάθος. Παπύρε εδώ.
Παπίρ, πώς το λέγανε στην κατοχή, κύριε Μπίστη. Ένα παράδειγμα. Παπίρ, λέγανε οι Γερμανοί. Να αυξηθούν οι καθηγητές στα ΑΕΗ. Ναι. Μιλάω από την εμπειρία μου ως ακαδημαϊκός. Ναι. Στοιχίζει ένα δισεκατομμύριο. Ναι. Δεν θα το θέλαμε εμείς αυτό να το κάνουμε. Δέκα δις αναθέσεις κατευθείαν που δώσατε φτάνουν για πολλούς καθηγητές. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, οι δέκα δις αναθέσεις που λέτε, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, κακώς γίνονται απευθείας. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Αλλά δεν είναι θέμα προϋπολογισμού. Αλλά δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα προϋπολογισμού και δεν είναι και κάτι άλλο. Κάπως όμως θα μαζευτούν. Όχι, περιμένετε ένα λεπτό. Αυτές τις εργασίες θα τις κάνετε κι εσείς. Μπορεί να μην ήταν δέκα δις, θα ήταν εφτά. Θέλω να πω. Απευθείας δηλαδή. Δεν θα κάναμε, νομίζω, κάνατε και δεν θα κάναμε. Κάνατε κι εσείς. Και κάνατε κι εσείς. Κάνατε όλοι. Είμαστε με λοιπόν, τελειώσαμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τουρμπούκη από τη Χίο που είναι υποψήφιος εκεί και σας εύχομαι προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Μπίστη, ο οποίος έρχεται όταν τον φωνάζουμε και μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία του. Ο οποίος δεν είναι υποψήφιος, οπότε δεν έχετε καμία υποχρέωση να τον ψηφίσετε έτσι, είτε εσείς είτε οτιδήποτε άλλο. Σας απελευθερώνει και ο κύριος Ανδρουλακάκης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλακάκης, που είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στον νότιο τομέα και σε εσάς εύχομαι προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Θέλω την επομένη των εκλογών να είμαστε εδώ. Βεβαίως. Και πριν τις εκλογές θα είμαστε, εντάξει. Και άλλες φορές. Που χρωστάτε μία ιδεολογικού χαρακτήρα. Ιδεολογικού χαρακτήρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Έρχεται τώρα η ενημέρωση, συνεχίζεται στο One, το Inside με τη Μάιρα Μπάρμπα. Θα είναι κοντά σας αμέσως μετά από εμάς. Να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ. Για χαρά.